Αγαπημένη μου Βάσο Βαρτάκη, καλώ όρισε. Καλώ σα βρήκα. Επιτέλου σε Βρεθήκαμε. Ε, χαρά μου που είσαι εδώ. Έχω να μάθω πάρα πολλά για σένα. Είμαι όλο αυτιά για να ακούσω πάρα πολλά πράγματα για σένα. Ε, Ένα άνθρωπο ο οποίο ε, φαίνεται ότι γνωρίζει αρκετά το, το στοιχείο του, ε, γνωρίζει περί της, ε, τι επαγγέλλεσαι με τον σωστό τρόπο. Ε, έχω δίπλα μου και κάτι το οποίο θα συζητήσουμε στην πορεία που ονομάζεται Θάρρο Η Αλήθεια ε, και είμαι σίγουρο ότι είσαι αρκετά περήφανη για αυτό το επίτευγμα και είμαι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα. Όπω και να έχει, καλώ όρισε. Καλώ σα βρήκα και μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ έτσι. μαζί σου να τα πούμε. Mm -hmm. ε, πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Ναι. Έχουν το γενικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με το coaching έχουν έτσι, την. Να, 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 λάμπει το πρόσωπο του, ρε παιδί μου. δηλαδή με την πρώτη είναι με το που σε βλέπω, α πούμε, που γνωριστήκαμε, ε, λέω ρε παιδί μου, κοίταξε, πόσο, πόσο θετικό είναι να βγάζει ένα πρόσωπο. Που πιστεύω πολλά σημαντικό, ε, θετική. Έχει να κάνει, νομίζω, ίσω με το. Ίσως με το mindset. Mm. Ίσως με το mindset. Δηλαδή, ο τρόπος που σκέφτεσαι φτιάχνει έξω και στην εικόνα σου. Οπότε νομίζω τούτο είναι. Νομίζω είναι η νοοτροπία, νομίζω είναι ο τρόπο σκέψη, ο τρόπο που κανεί αντιμετωπίζει τα πράγματα στη ζωή του. Είτε είναι κάποιε συνθήκε που τον εξυπηρετούν, είτε είναι κάποιε συνθήκε που τον δυσκολεύουν και καλούν τον έξω από τη ζώνη, να είναι ανεσή του. Οπότε ίσω. Ίσως να τούτον, ίσω να είναι νοτροπία και ο τρόπος, ο τρόπος σκέψης. Πιστεύεις ότι ο τρόπος σκέψης αντανακλά την εξωτερική εμφάνιση Είχα το συζητήσει με κάτι φίλο μου τη προάλλε. Ότι πιστεύω ότι ένα κακό άνθρωπο δεν μπορεί να έχει ένα, ένα, ένα πρόσωπο που φέγγει. Ή γενικά, δηλαδή, ένα άνθρωπο που έχει χαμογελά συνεχώ και ξέρει σου φρωμένα τα φρύδια. Ε, Πώ μπορεί εκείνο το πράγμα το οποίο. Αν, εγώ πιστεύω ότι αν ήταν το μέσα. Ε, λέω ότι είναι κακό άνθρωπο, δηλαδή δολοφόνο. Όμω, ε, λέω ότι ένα άνθρωπο ο οποίο να περάσει πολλά ωραία προθυσμασή του. Καταρχά έχουμε όλοι, ε, εκπέμπουμε όλοι μια αύρα. Mm. Οπότε η αύρα μα είναι σημαντική. Πολλέ φορέ. Σου έτυχε καμιά φορά να μπει σε ένα χώρο και να νιώσει μια ναύρα θετική, ωραία. Βέβαια. <laughs> ή αντίθετα να μπει σε ένα χώρο και να νιώσει έτσι μια ένταση. Να νιώσει έτσι κάτι. ήρθα. Ναι. ήρθα ναι. Άρα το όπου. αρα το πρωτο ειναι η αυρα που εχει ο καθένα. Mm ή άβρα που εκπέμπει. Και το δεύτερο θεωρώ ότι η ομορφιά είναι κάτι που φτιάχνει που μέσα προ τα έξω. Mm. Ανάλογα με το πώ καλλιεργεί ε, τον εαυτό σου, νομίζω ότι. Και η καλύτερη ευχή για μένα είναι να μεγαλώνει κανένα όμορφα. Να μπορεί oh. να μεγαλώνει όμορφα. Το λέω πάρα πολλά συχνά. Και ξέρεις, με τα όσα βλέπουμε πούμε, που γίνονται, δηλαδή ξέρεις, υπάρχουν τρέντς τα οποία. Ε, οι άντρε, οι γυναίκε, α πούμε, ξέρει, βλέ... κάποιο που οποίο περνά και ώρε πάνω στο... σε έναν καθρέφτη, α πούμε, και λέει: Ω Παναγία μου, τούτον είναι έτσι, τον άλλο πώ. ακούει μια γνώμη κάποιου ειδικού. Και ο ειδικό λέει: Του ή λέει τη, μπορεί να είσαι ειδικό ή οτιδήποτε, ξέρει, χρειάζεσαι να κάνει αυτό, να σηκώσει το φρύδι, να το κατεβάσει το φρύδι, να το πάρει δεξιά, να το πάρει αριστερά. Σε δουλειά, ρε παιδιά, δε, γιατί δεν γι, δε γίνεται να γεράσουμε όμορφα. Δηλαδή, ο πατέρα σα, ο, ο παππού σα, η γιαγιά σα, οι, προ, οι προγόνοι σα που γεράσαν έτσι όμορφα και ωραία. Δηλαδή, και αυτοί τραβήξαν και πάρα πολύ νίλιο, χωράφι, ε, ε, χασίνη, τα, τα, τα παρέντα ε, κρέμε και διάφορα. Γίνεται, ρε παιδιά, μετά να γεράσουμε όμορφα ε, που έρχεται κοντά σε αυτόν που λε, εσύ. Και έτσι, Ω φωτογράφο, ξέρει κιόλα, οι φωτογραφίε που έχουν τε. Που φαίνεται η ζωή στο πρόσωπο του ανθρώπου, yeah. είναι και πιο γοητευτικέ, αν θέλετε. Yeah, yeah. Βέβαια. Και έτσι ήταν και μια απόφαση να με βάψω, να σταματήσω να βάφω τα μαλλιά μου. Τα μαλλιά μου ασπρίζουν mm -hmm. και λέω ότι θέλω να, να πάντα γοητεύει με ο άνθρωπο όταν μεγαλώνει. Και μεγαλώνει όμορφα, χωρί να αποδεχόμενο τον εαυτό του. Mm -hmm. Να αποδέχεσαι τον εαυτό σου και να. να να, να, να τον αγαπάς, να τον φροντίζεις, να μην τον παραμελείς, αλλά την ίδια στιγμή να τον αποδέχεσαι μεγαλώνοντας. Ακριβώ, Δηλαδή τι κι αν βγει μια ρητίδα, τι κι ασπρίσει το μαλλί, ε, όπως φυσικά ε, τι κι γίνει αν ξεκινήσει, ας πούμε σιγά σιγά το σώμα να σκάζει. Δηλαδή ο άνθρωπος πώς γερνά. Γερνά με το μεγαλώνει, η αυξητική του ορμόνη Λιγοστεύει. Στου άντρε η θεστοστερόνη χαμηλώνει σε, στο 1 τρίτο των επιπέδων που έχει ένα Τα κόκκαλα συρρυκνώνονται και γυρνά, παίρνει μια πορεία. Αυτό έχει αρκετό κόσμο που δεν το αποδέχεται. Εντάξει, καλά να παλέψει με το σώμα σου και να το κρατά υγιέ, όμω είναι ωραία να αντιληφθούμε και το γενικό ταξίδι τη ζωή. Υπάρχει λόγο που ο άνθρωπο γερνάει. Mm. Ε, και πάνω σε αυτό που λε στο ότι ναι, ε, αποδέχομαι. Αποδέχομαι. Εγώ πιστεύω ότι όσοι άνθρωποι που έχουν αποδεχτεί τι είναι στη ζωή, ανα, ανα έγιναν πιο ευτυχισμένοι. Και δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου πάνω σε αυτό. Δηλαδή, να δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Ε, ανθρώποι οι οποίοι έχουν αποδεχτεί, παραδεχτεί και εκδηλώσει σωστά έξω τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις που μπορεί να ήταν κάτι διαφορετικό από την κοινωνία που να βρίσκονται σε ένα χωριό, σε μια πόλη, στη δική τους κοινωνία. Εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί πιστεύω ότι έχουν τόσο πολλά χαλαρώσει το νευρικό του σύστημα που είναι λες και 200 κιλά πάνω τους. Δεν mm. ε, 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 αν εσύ συμφωνείς. Mm. Έρευνες δείχνουν ότι όταν κρατούμε μυστικά, ο οργανισμός μας αναλώνει τεράστια ποσότητα ενέργειας για να κρατήσει τα μυστικά. Wow. Οπότε σκέψου πώς είναι να κρατάς κάτι για αρκετό χρόνια... Του είχα βάρος που ε, λέει. Και να το έχεις βάρος. Και μετά μόλις πισκάτι. κάτι φεύγουν και ακόμα κιλά, όπω το είπε. φεύγει και κιλά. <σίλια> Γιατί ουσιαστικά απελευθερώνεται τούτη όλη η ενέργεια που, 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 που εγκλωβίζεται μέσα στο σώμα μα. Οπότε, ναι, 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 σίγουρα. σίγουρα. Σημαντικό <σίλια> να. Ε, η αποδοχή. Ναι. Ε, εντάξει, ε, φυσικά μπορεί κάποιο που να ακούει να λέει: Οκ, δεν, ε, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Δεν είπαμε ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα. Γι' αυτόν και τα λέμε μυστικά. Και γι' αυτόν και υπάρχουν ή αν δεν είναι μυστικό, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να βγει προ τα έξω, αλλά έπρεπε να έρθει η κατάλληλη στιγμή που η κατάλληλη στιγμή ο κάθε άνθρωπο ορίζει αυτό πότε είναι. Ε, Όμω είναι τρομερό που λε ότι αντλεί τόσο πολύ δύναμη. Όπω επίση, προσθέτω πάνω σε αυτό που λε, το να θυμάσαι πράγματα καθημερινά. Δηλαδή, αν δεν έχει μια ατζέντα και είσαι ένα πολύ άσχολο άνθρωπο. Ε, και δεν έχει κάπου να τα τοποθετήσεις ή τη σκέψη σου ή της, uh, το πρόγραμμα σου γενικά, τότε πιστεύω ότι το μυαλό να αντλητώσει πολύ ενέργεια στο να τα κάνει hold, δηλαδή να θυμηθώ ότι εκείνη την ώρα αυτόν και αυτόν και αυτό. Ε, ε, σαν να έχεις ανοίξει τον υπολογιστή σου mm. και τρέχεις πολλά προγράμματα ταυτόχρονα και κάποια στιγμή κολλά. Ε, ενώ μπορείς να, 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 να τα πάρεις, να τα γράψεις σε μια αγέντα mm. και να ξέρεις ότι ok από τη στιγμή που το έχω γράψει κάτω, έφυγε από το μυαλό μου και ξέρω ότι στις, στις τέσσερις έχω να κάνω, έχω mm -hmm. να κάνω ένα task. Ναι, yeah, ναι, yeah, yeah. ε, είναι πάρα πολλά σημαντικό, είναι πάρα σημαντικό. Βλέπουμε πολλούς άνθρωπους που τα έχουν όλα στο μυαλό τους, που τελικά υπάρχει ένα στρες, βλέπεις ένα στρες. Ενώ κρατώντας τα κάτω, όταν διαχειριστείς τις προτεραιότητες σου με έναν πιο πρακτικό και πιο παραγωγικό τρόπο, Απελευθερώνεσαι και μπορεί να είσαι και 100% στο τώρα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μπορεί κανείς να είναι 100% στο τώρα. Ναι. Το να ζεις το παρόν, εννοείς? Ναι. Το να ζεις το παρόν, όχι με την κλεισένια του να ζω το παρόν, αλλά πραγματικά να είμαι 100% εδώ μαζί σου, το στιγμή που μιλούμε, και να με σκέφτομαι ότι σε μια ώρα έχω να κάνω το τάδε, πριν λίγο έγινε κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Ε, να βάλω κάτι που μπορεί να θεωρηθεί κλεισέ και να μου το διορθώσει ή να μου πει, αν θέλει, η λέξη mindfulness, την οποία να ακούμε συχνά τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Ε, θεωρείς ότι αρμόζει να μπει κάτι σε, σε αυτό που λες εσύ. Δηλαδή, το mindfulness είναι να ζει τη στιγμή, να πούμε, γιατί δεν το μπορώ. Εντάξει, ε, ε, απλά θέλω να είναι, αν είναι λέξη κλεισέ, δεν ξέρω αν είναι κλίσιο. γιατί το ακούω συχνά εγώ. Όχι, δεν είναι κλισέ. Στην πραγματικότητα το mindfulness είναι και ένα τρόπο να, φτάσει κανένα στην αυτοπραγμάτωση, να μπορέσει να, έχει επίγνωση τι γίνεται. αν θέλει. Ε, ε, μου πολλά η λέξη επίγνωση. 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 Να έχω επίγνωση τι συμβαίνει. Να έχω επίγνωση το σκέψεο μου. Να έχω επίγνωση. Δεν μπορεί να έχει 100% επίγνωση, γιατί κάποιε λειτουργίε μα εκ των πραγμάτων γίνονται υποσυνείδητα αλλά το να έχω επίγνωση για τα συναισθήματά μου, να έχω επίγνωση για τις σκέψεις μου, να έχω, να έχω επίγνωση για το τι μου συμβαίνει, ε, είναι έτσι μια... Δεν ε, είναι δεξιότητα, θέλεις, είναι, 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 το κλειδί που μας αναπτύσσει, η επίγνωση. Ναι. Η επίγνωση. Όσο μεγαλύτερη είναι επίγνωση, έχω, όσο ναι. πιο εύκολα μπορώ να ξεπεράσω πράγματα για να το. Ναι. ναι. Διότι όπω είπε, εσύ μπορεί να είσαι συνεχώ, δηλαδή να κουραστεί το μυαλό σου κάποια στιγμή. Ε, υπάρχουν πράγματα που γίνονται στο top όπω η οδήγηση. Mm. Ε, το, δηλαδή, πώ εγώ το πρωί ας πούμε σηκώνω με μια, α, με μια σειρά, ξεκινώ να βουρτσίζω δόντια, για τα χέρια, το πρόσωπο κλπ. Σε αυτά δεν έχει καθόλου επίγνωση, απλά πάμε μόνα του ελεύθερα. Άρα, όμω, μπορεί στα πιο βασικά τη ημέρα, ίσω να έχει επίγνωση για το τι κάνει. Ναι. Κοίταξε, η επίγνωση τη δεδομένη στιγμή. Ε, να, να σου το πω αλλιώ: Ότι την ώρα που βουρτσίζω τα δόντια μου, λαμβάνουν μέρο πολλέ αισθήσει. Η γεύση μου, mm. η, η αφή μου. Ε, η όραση μου, βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Όταν το κάνω μηχανικά, μπορώ να σκέφτομαι άλλα πράγματα. Να σκέφτομαι mm. τη, 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 μέρα μου, πώ είναι εξελιχτή, να, να σκέφτομαι ότι okay, πρέπει να πάρω τα μωρά στο σχολείο, πρέπει να κάνω το ένα το άλλο. Όταν όμω έχω επίγνωση τη δεδομένη στιγμή και λειτουργώ με τι αισθήσει μου, τότε οι αισθήσει μου λειτουργούν μόνο στο, σι, μόνο στο τώρα. Οι αισθήσει μου λειτουργούν μετά. Μπορώ να έχω την ανάμνηση τη αίσθηση, αλλά όχι την ίδια την αισθήση. Οπότε, γι' αυτόν καμιά φορά πάμε σε ένα ωραίο εστιατόριο, παραγγέλνουμε ένα ωραίο φαγητό. Και επειδή, επειδή δίνουμε σημασία στι αισθήσει μα τη δεδομένη στιγμή, στο κράσινγκ που πιάμε, στο φαγητό που δοκιμάσαμε, νιώθουμε την όλη εμπειρία πολλά πιο έντονη. Ε. Γιατί ε. τη νιώθουμε έντονη, Επειδή είμαστε 100% παρόν. Και τούτον είναι το κλειδί. Οπότε, ένα τρόπο να είσαι 100% παρόν είναι να έρχεσαι σε επαφή με τι αισθήσει σου και να έχει επίγνωση του τι κάνω τώρα. Mm -hmm. Μιλάμε για αισθήσει και μιλήσαμε πριν λίγο και ανοίξαμε ένα μικρό παράρτημα το οποίο ήταν ενέργεια, ενέργεια θετική, ενέργεια στην αρχή που είπαμε για πρόσωπο. Πώ εσύ διαχειρίζεσαι το, τον όρο θετική ε, αν είσαι φίλη, αντιλαμβάνεσαι τη λέξη φίλη που λέω με τι ενέργειε και με τι αισθήσει. Δηλαδή, η υποδοχή σου προ τι ενέργειε είναι καθαρά ανοιχτή και είναι καθαρά, α πούμε, ναι, ε, 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 πιστεύω, παρα, πιστεύω πάρα πολύ γενικά στι ενέργειε αυτού του πλανήτη και αυτού του σύμπαντο που ζούμε, ή αν απλά γνωρίζει ότι απλά υπάρχουν, γιατί υπάρχουν, εννοείται ότι υπάρχουν, γιατί ο άνθρωπο έχει γεμάτο ενέργειε μέσα του, παράγουμε ενέργεια, τα πάντα έχουν ενέργεια, ε, ή απλά, απλά νιώθει ότι υπάρχουν, αλλά δεν ε, ε, τι λαμβάνει τόσο υπόψη έχω ένα σεβασμό προ την ενέργεια που υπάρχει γενικότερα. Mm. Πιστεύω ότι ο άνθρωπο είναι ενέργεια. Βγάλει που μέσα του ενέργεια, δίνει ενέργεια. Η ενέργεια είναι μεταδοτική. Mm -hmm. Τα συναισθήματα είναι ενέργεια σε κίνηση, mm -hmm. αν θέλει. Ο Τόνι Ρόμπιν λέει τα emotions είναι energy in motion. Energy in motion, ναι, ναι. ναι. Οπότε έχω ένα σεβασμό, αλλά δεν το έχω, εν έχω. εντρυφήσει περισσότερο στι ενέργειε του σύμπαντο και σε τούτο το κομμάτι. Ε, που όμω είναι σημαντικό είναι να, να, να μπορεί να αντιληφθεί στο σώμα σου αν υπάρχει θετική ενέργεια, υπάρχει κάποια αρνητική ενέργεια, υπάρχουν κάποια αρνητικά vibes, θετικά vibes που πιάνει. Ε, σημαντικό, σημαντικό, γιατί είναι ένα κριτήριο, ένα κριτήριο για να αποκτήσει περισσότερη επίγνωση πάλι. Mm. Ε, προσωπικά να μιλήσω, ότι θεωρώ ότι που τι καλύτερε μου φίλε, δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχοντα εξελίξει πάρα πολλά την τεχνική τη υποδοχή των ενεργειών, ίσω μετά. Με, εντάξει, ε, τούτα άλλαξαν, μετά, μετά την Κίνα, δηλαδή μετά του uh, μοναχού, α πούμε, έδωσε μου έναν νέο κόσμο. Ε, 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 εγώ πιστεύω ότι το ένα έγινε στο να, γνω, να, να τι γνωρίσω. Μόλι γνωρίζω ότι υπάρχουν, ε, ήταν σαν να μήλα ή φρούτα που ένα δέντρο. Υπάρχει ο καρπό, υπάρχουν και απλά μαζεύω. Το μαζεύω δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει να κατανοήσει το τι είναι να πιάσει. Και. δώσω ένα παράδειγμα να πούμε, λέω ότι να μην ακουστεί κακό το να πει σε κάποιον ο οποίο. Αν θέλω κάτι να γίνει, ε, λέω ότι δεν έννοια του σύνομου το σύμπαν, δεν το βλέπω έτσι. Απλά θέλω κάτι να γίνει, δηλαδή αν ήθελα εγώ να γνωρίσω ας πω μια μέρα τη Βάσο βαρδάκι και θα είπα από μέσα μου, όχι τι ωραία Παναγία μου να, να μπορούσα να, την κάνω, να κάνω ένα podcast μαζί. Αφηνώ την εντολή, είναι προς τα έξω. Ε, το κάνω σαν μια προσευχή μικρή, δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο φεύγει μέσα μου με μια πολύ θετική ενέργεια και έχω ανοιχτά όλα μου τα παιδιά για να την υποδεχτώ. Και κάποια στιγμή γίνεται μια γνωριμία ας πούμε κάπου και λέμε «Γεια σου, ξέρεις εγώ γνωρίζω». Ναι. Αυτό γίνεται αρκετά συχνά. Ε, και πολλές φορές λέω από μέσα από Παναγία μου να μην το, να μην το πω «Χτύπα ξέρω για να φύγει, όλα φύγεις, μην μιλείτε να μην είμαστε φίλοι». <laughs> I love you. <laughs> λοιπόν, ε, 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 τούτο το πράγμα, δηλαδή οι, οι ενέργειες ε, και πραγματικά θέλω να το μοιραστούμε με, με ανθρώπου τούτων γιατί πιστεύω ότι αν το δωρήσω ή αν το πω έξω και εξελίξει το και κάποιος ίσως ή έχει ανθρώπους που εξελίξαν το έπακρο τότε ναι, Uh, μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, να αυτοβελτιωθούμε καλύτερα έχοντα σε κάποιε έξτρα βοήθειε ή κάποιες, όπως ανάφερα οι ενέργειε αυτέ. Ναι. Το τόμπου λέει είναι πάρα πολύ σημαντικό, Ζανέτο, γιατί όντω. Ε, Έτυχε σου κάμια φορά να, να σκεφτεί ένα αυτοκίνητο ή να, να δεις δει ένα αυτοκίνητο και να, να το βλέπει παντού. Ναι, ναι, Α, ναι, πάρα, πάρα πολλέ φορέ. Ή να σκεφτεί κάποιον και να σε πάρει τηλέφωνο την ίδια ώρα ή να το δει μπροστά σου. Αυτό, αυτό, αυτό έλεγα πριν. Ναι. Πραγματικότητα, ντρομερόντο το πράγμα που συμβαίνει. Όταν τώρα το συνειδητοποιήσει ότι ανάλογα με, με, με τι δονήσει που, mm. που έχω, ανάλογα με την νοοτροπία που έχω, ανάλογα με τι σκέψει που κάνω, προσελκύω και τα ανάλογα ερεθίσματα, αν θέλει, στη ζωή μου, προσελκύω και του ανάλογου ανθρώπου στη ζωή μου, ε, τότε μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Α, αυτό που μπορεί να προσθέσω, α θέλει, σε αυτό το που λέει, είναι ότι υπάρχει έτσι. λέει... Οκ, okay, ε, φαντάσου το να γίνει. Okay. μέχρι ένα σημείο. Γιατί οι αλλαγέ έρχονται από δύο πράγματα. Όταν συνδυάσει την επίγνωση και την οτροπία, τον τρόπο σκέψη με τη δράση. Mm, την, πράξη. Παρα... Την, την πράξη. Ναι, τη δράση. Το να μπω στη δράση, το να κάνω τη δουλειά, το να κάνω τα βήματα. Ε, Αλλιώ να είμαστε όλοι εκατομμυριούχοι, γιατί όλοι κάποια στιγμή ευχηθήκαμε να κερδίσουμε. Yeah, ακριβώ, ναι. Το τον, τον τζόκερ. Ε, αλλά λέει και το ανέκδοτο, έπαιξες παιδί μου. Το έπαιξες, το έπαιξες. Νομίζω και διαφημίζω. Ουσιαστικά, κοιτάξτε, βλέποντας, επειδή όλος ο πλανήτης δουλεύει με τις ενέργειες, δεν θα κρατήσω πολλά στις ενέργειες, απλά να το αναφέρω, γιατί το βάλαμε κάτω πριν και λέω, με ενδιαφέρει πάρα πολλά να ξέρω την άποψη σου γι' αυτό τα δέντρα μεταξύ του κάτω από ένα δάσο επικοινωνούν. Δηλαδή, αν σγάψει ένα δάσο, να δει ότι είναι ενωμένε οι ρίζε του. Τα δάση αυτά εκπέμπουν μια ενέργεια. Γιατί όταν πάμε σε ένα δάσο, αμέσω ή το χρώμα, ή το. το, 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 το περνά από ένα δάσο και αλλάζει όλη σου η σκέψη. Κυρίω χειμώνα. Αλλάζει όλη σου, όλη σου η σκέψη. Ε, πιθανό να κάνει σκέψει που δεν κάνει ποτέ στη ζωή Όπω και όταν πα στη θάλασσα. Η θάλασσα έχει τρομερέ ενέργειε. Έλεγα τι προάλλε σε κάποιον ότι πέστε μια μέρα που στη θάλασσα και φύγετε δυστυχισμένοι. <laughs> ο συνδυασμό ήλιου μαζί με τη θάλασσα είναι απίστευτο. Και το γεγονό ότι φτιάχτηκε αυτό ο πλανήτη και δεν ήταν απλά ένα γκρεμό η θάλασσα. Έγινε παραλία. Γιατί μα το πρόσφερε για να κολυμπούμε, για να απολαμβάνουμε τον καρπό που ονομάζεται ε, 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 θαλασσινό νερών. Εντρομερών. Ε, και εγώ ε, τούτα ε, το, όλα ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια να τα παρατηρώ και να λέω όπως φυσικά, το μόνο που έξερα πάει ήταν ότι τα καρποφόρα δέντρα ήταν σε, στο ύψος του ανθρώπου για να μπορέσει να τα φτάνει mm. με εξαίρεση φυσικά κάποιο uh, ξέρω εγώ και λοιπά, που μπορεί να υπάρχει λόγο που να μην το φτάναμε πούμε αυτό ε, λοιπόν, όλα αυτά έτσι προβληματίζαμε yeah. και λέω να τα βάλω κάτω στο, στο τραπέζι τι ωραίε συζητήσει και αν δεν συνδέσουμε με άλλα όμορφα εργαλεία, άλλα όμορφα πράγματα όπω η ευγνωμοσύνη. Mm -hmm. ε, γιατί το να, το να πα σε μια παραλία και να μπορέσει να νιώσει και την ευγνωμοσύνη ότι τούτο που έχει δεν είναι δεδομένο. Mm. Δεν είναι δεδομένο για όλου του ανθρώπου. Το να μπορεί να νιώσει ευγνωμοσύνη για το γεγονό ότι σηκώθηκε το πρωί παντά. Yeah. Έχει έχεις, έχεις έχεις τη δυνατότητα να έχει ένα πιάτο φαγητό, έχει τη δυνατότητα να είσαι σε ένα νησί, να ζει σε ένα νησί με ήλιο. Δηλαδή, το να μπορεί έτσι κάποιε στιγμέ τη μέρα να πιάνει τον εαυτό σου να νιώθει ευγνωμοσύνη. Ε, Άλλε μελέτε έδειξαν ότι δεν μπορεί να είσαι θυμωμένο και την ίδια στιγμή να νιώθει ευγνωμοσύνη. Τότε τα δύο συναισθήματα δεν μπορούν να συνεπάρχουν. Οπότε, πολλές φορές χρησιμοποιούμε το εργαλείο της ευγνωμοσύνη. Mm για να αλλάξουμε την ενέργεια μας. Προς το καλό. Ε, ναι, προς το καλό. Ε, αναφέροντας, ε, με αυτό που λες, απλά προσέτω ένα ρητό που δεν θυμάμαι ποιος το είπε, αν, αν σκεφτώ έτσι απειρό, λέω μπορεί να, σκεφτώ, μπορεί να το βρω το όνομα του, αλλά έλεγε ότι παραπονιούμουν ότι δεν είχα παπούτσια μέχρι που είδα κάποιον που δεν είχε εμπόδια. Mm. Ε, είναι Πιστεύω μας καμνίζει ο καλύτερο τρόπο το να αντιληφθούμε ότι ξέρει ό,τι ώρα σκεφτείς, ό,τι ώρα. ώρα αν... Κοίταξε, αν, αν πούμε τώρα ότι θέλουμε τροφή, έχουμε ένα περιόριστη τροφή. Δηλαδή, μέσα σε τρία λεπτά έρχονται εδώ φαγητά, πράγματα, τα πάντα. Έχει ανθρώπου οι οποίοι θα ζήσουν ποτέ το πράγμα. Θα ζήσουν ποτέ την έννοια του βάζω φαγητό στο τραπέζι. Ε, και όχι μόνο σήμερα. Δηλαδή, όχι μόνο στο, στο 2021 στο 1200, στο 800 π.Χ. και λοιπά λοιπά, που ήταν πιο βάρβαρα τα πράγματα. Και τότε ο κανόνα επιβίωση ήταν το α για το μέγα. Σήμερα η λέξη επιβίωση δεν μπαίνει στο τραπέζι. Σήμερα η λέξη που μπαίνει σε έναν παιδί είναι τι, τι, τι θα... Δεν αγχώνομαι για το πώς θα επιβιώσει αυτό το παιδί που γεννήθηκε. Αγχώνομαι για το τι θα γίνει στο μέλλον. Ναι. Το οποίο Α αν το σκεφτούμε, δεν ισχύει για όλου του ανθρώπου στον πλανήτη. Αν είσαι από την Ουγγάντα, νομίζω να το βάλει κάτω στο θέμα. Ναι, υπάρχουν α α ακόμη αρκετέ χώρε που τα είδη πρώτη ανάγκη δεν είναι δεδομένα. Οπότε, ξέρει, πιστεύω ότι όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μα με άλλου ανθρώπου, πάντα χάνουμε. Ότι <συσχύ> πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μα με τον εαυτό μα πώ ήταν χτε, γενικά για την ανάπτυξή μα. Η μόνη αθέλη περίπτωση που μα κάνει λίγο καλό να συγκρίνουμε τον εαυτό μα είναι όταν μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μα και να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει έξω στον κόσμο και πόσο ε, κάποιε φορέ τυχεροί είμαστε ή πόσο πόσον προνομιούχοι είμαστε που έχουμε ό,τι έχουμε. Αζέφερα. Ε, σημαντικό. Ε, σημαντικό. Συγγνώμη, ε, ναι, ναι, ε, Σημαντικό το να αντιλαμβάνεσαι τι έχει και να δίνει το λεγόμενο credit στον εαυτό σου. Δηλαδή τα μικρά. Α, τις μικρές επιβραβεύσεις να το πω οι οποίες για να, γιατί έχουμε η λέξη επιβράβευση δεν είναι, η επιβράβευση δεν οδηγεί στην εμπεριφάνεια, οδηγεί στην ικανοποίηση στη ξεκούραση και ξανά προς το δρόμο τραβάς που ο είναι ο δικός σου δρόμος γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και εδώ θέλω να μου, να μου τα πεις γιατί να τα πεις καλύτερα από μένα η αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο, το πόσο σημαντικό πράγμα είναι σε έναν άνθρωπο η λέξη αυτοπεποίθηση. και που για μέσα πέρα περνά στα κοινωνικά σύνολα που μπορεί να είναι ομάδε, μπορεί να μεταφραστεί σε εταιρείε, σε οργανισμού, σε καλέ ή σε κακέ εποχέ. Mm. Να σου πω μια ιστορία. Yeah. Την, ε, όταν ξεκίνησα το coaching, την πρώτη φορά που μου είπε η coach μου «Θέλω να γράψεις τις νίκες σου και θέλω να γράψεις...» Νομίζω είχε μου πει 50 νίκες. Ε, ξεκίνησα εγώ η γραφά, ε, πιάσα μεταπτυχιακό, πιάσα πτυχίο, παντρεύτηκα. Ε, παντρεύτηκα τα, ναι. ναι, ναι, ναι. τα highlights. Εφτάσα ως το 10 με πάρα πολύ, ξέρεις, πάρα πολλά, πάρα πολύ ναι. ναι. Και με πολύ δύσκολη ανεφτάσαμε μέχρι το 16. Δεν μπορούσα να προχωρήσω παρακάτω. Ε... αν με ρωτήσει τώρα να σου πω τις νίκες μου, να σου πω μικρά μικρά πράγματα καθημερινά, να σου πω πράγματα που, που, που για κάποιους μπορεί να με θεωρούνται νίκες. Και κάνω το εγώ με τους άνθρωπους που δουλεύω μαζί, ξεκινώντα να σου πω, Ζανέτ, θες να μου πεις τι νίκες σου, τες, τες δύο εβδομάδε. Έχει πλάκα γιατί Ξεκινούμε με το «Α, είχα κάτι σπουδαίο» και καταλήγουμε ε, μετά να μου λένε «Ξέρεις, πράγματα τα οποία νίκες». Ε, ε, μάθαμε μάθαμε να, να είμαστε συνέχεια στην, on the go, να είμαστε συνέχεια στη δράση. Να πετυχαίνουμε πράγματα για να βάζουμε τον επόμενο στόχο. Mm. Μόλις τον πετύχω βάζω τον επόμενο, μόλις τον πετύχω βάζω τον επόμενο. Και τι συμβαίνει, ε, σταματούμε να γιορτάσουμε πράγματα. Οπότε τον καμνί μα λέει να θέλει να χόρταγους στο να βάζουμε πιο ψηλά τον πύχη και πιο ψηλά τον πύχη, αλλά την ίδια στιγμή να με συνειδητοποιούμε τι έχουμε πετύχει. Να λέμε στον εαυτό μα έναν μπράβο, να του καμνούμε ένα δώρο, είτε συναισθηματικών, είτε οτιδήποτε. Η επιβράβευση του που είπε σαν επιβράβευση αν, αν είχε έναν εργαζόμενο, ο οποίο επετυχαίνει συνέχεια πράγματα και απλά βάζει του τον επόμενο στόχο, χωρί να του πει τίποτε. Και λες του, okay, τώρα παρακάτω, τώρα παρακάτω, τώρα παρακάτω. Πόσο καλά είναι να ένιωθε μαζί σου. Ναι. Στον εαυτό μα, γιατί το κάνουμε. Άρα, πόσο καλά νιώθει ο εαυτό μα μαζί μα όταν συνεχώ τον έχουμε στην πρίζα. Συνεχώ το τρέχα, 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 ναι, τρέχα. Ναι. Ναι. Όταν είμαστε συνεχώς να δώσουμε πράγματα, να πετύχουμε πράγματα στην καθημερινότητα μας να κάνουμε πράγματα για τους άλλους αλλά την ίδια στιγμή σταματούμε να δούμε πρώτον τι έκαμαμε τι mm -hmm. καταφέραμε ε, να, μου, να μου πω έναν μπράβο okay. yeah. you did well today yeah. Έκαμε, πολλά καλά σήμερα ε, και η αυτοπεποίθηση ξεκινά να, 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 τα επίπεδα τη ξεκινούν να μειώνονται γιατί δεν συνειδητοποιώ καταρχά τι νίκε μου. Δεν συνειδητοποιώ πόσα πράγματα επέτυχα. Οπότε η αυτοπεποίθηση πλήγεται. Γι' αυτό και βλέπει αρκετέ φορέ εγώ, κυρίω άντρε, να όταν παίρνω σύνταξη. Να ξεκινά το μυαλό του να κάνει το υποσυνείδητο του να βγαίνει προ τα έξω και να ξεκινούν να κάνουν ένα judgment, uh, life judgment και να βρίσκουν κακά, καλά, ξέρω εγώ, βρίσκει κάποτε κάτι έτσι ηλικιωμένο που παραμιλούν και καταλαβαίνει ότι εντάξει, κάμα μια αναθεωρήση για τη ζωή γενικά, αλλά το πράγμα μπορεί να γίνει και σε πιο νεαρή ηλικία. χρειάζεται αυτά στα 80 ή στα 70 για να κάνει, διότι πιθανόν να χάσει πράγματα που μπορούσε να τα βελτιώσει τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Είμαι εγώ στα 75 μου και λέω, άρε παιδί μου, μπορούσα να κάνω και το ταξίδι που έλαω στην Νέα Ζηλανδία. Αλλά στα 75 λέω, δύσκολο. Παπούζα έτσι γιατί μπορεί να έχει αθρίτητα, μπορεί να έχει τραυματισμού, μπορεί να μπορεί. μπορεί. Μπορούσε όμω να το κάνει στα 50, που είναι μια πολύ καλή ηλικία. Που μπορούμε να το βάλουμε και κάτω προ τη μετά το θέμα αριθμό. Μια καλή ηλικία που πει να πει: Κοίταξε, ε, είμαι και στην καλύτερη μου φάση για να κάνω αυτό το ταξίδι, διότι έχω την απόλυτη εμπειρία, έχουν μεγαλώσει ίσως τα παιδιά μου, είναι αυτόνομα, σπουδάζουν, θα κάνω να δωρώσει σύζυγό μου που δούλεψουν για αυτή τη σκλήρα και, και κατάλαβε. Mm. Ναι, άρα το, το, η ανάπαυση, το tap on the back, το μπράβο εαυτέ μου για τα όσα έχει καταφέρει. Και το πόσο σημαντικό είναι η αυτοεπίθεση είναι. Εγώ έχω ένα παράδειγμα γιατί μου αρέσει να παίρνω και λίγα παραδείγματα από τη ζωή. Να μιλήσω ω άντρα, σου λέω ότι ένα άντρα με χαμηλή αυτοεπίθεση δεν μπορεί καν σεξουαλικά να παράξει. Είναι τρομερό σε αντίθεση με τη γυναίκα η οποία. Ε, Εν το πράγμα. Ο άντρα όμω χρειάζεται να νιώθει, ίσω μέσα από τον DNA μα, από τα χρόνια, ότι χρειάζεται να νιώθει καλά ο άντρα. Ένα ε, έχω αρκετού φίλου. Κανένα, πάντα συζήτησαμε το πράγμα, ότι ένα άντρα ο οποίο δεν νιώθει καλά, δεν είμαι στα καλά μου τελευταία. Τον βλέπει ότι είναι, έχουν αφέκτη ορμόνε του μετά. Mm. Και υπάρχει εξήγηση μέσα το το, το το δεν είμαι καλά και το δεν έχω καλέ επειδή Υπάρχει εξήγηση η οποία είναι χημική στο σώμα. Ναι. Ε, αυτά, άρα η, η, η αυτοεπίθεση είναι το α και το μεγάλο. Και πολλά σωστά εσύ το θέτεις ότι κοίταξε όλοι μας έχουμε ενσ... κάμι μικρούς άθλους, θα τους ονομάσουμε μικρά... Μικ... Πώ το αναφερές? Νίκες. Νίκε. Νίκε. Μικρέ νίκε. Μικρέ ναι. ναι. και πιο μεγάλε νίκε. Ε, ένα άλλο κομμάτι σημαντικό που παίζει ρόλο στην αυτοπεποίθηση μα έχει να κάνει με τι συμφωνίε που κάνουμε. Με τις συμφωνίες που κάνουμε με τον εαυτό μας, με τις mm. συμφωνίες που κάνουμε με τους άλλους. Ε, λέω, για παράδειγμα, ότι να ξεκινήσω να τρώω πιο γυνα. Δεν το κάνω ποτέ. Mm. Λέω στον εαυτό μου ότι ε, να ξεκινήσω να γυμνάζομαι. Δεν το κάνω ποτέ. Ή κάνω το και σταματώ. Βάζω ψηλά τον πύχη για κάποια πράγματα. Λέω να απελευθερώσω 10 κιλά, απελευθερώνω 3 και σταματώ. Ξέρεις, τούτε σου λες που κάνουμε που στο τέλος δεν τα Πάλι, αν βγάλουμε τον εαυτό μας την εξίσωση και βάλουμε ένα δεύτερο άνθρωπο στην εξίσωση, αν του έλες κάτι ε, και δεν το έκανες μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, η εμπιστοσύνη μεταξύ σα. Σπάζει. Ε? Σπάζει. Αλλά... Άρα με τον εαυτό μα, όταν δουλεύουμε πράγματα και δεν τα κάνουμε, mm πόσο σπάζει. Και η αυτοπεποίθηση τι είναι, είναι η εμπιστοσύνη που έχω στον εαυτό μου. Ναι, ναι. Ξεκινάς να τα κοροϊδεύει στον εαυτό σου. Μπράβο. Μέτε. Και τι κάνει, ξεκινά να, 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 μου. ξεκινά να αντιδρά. Έχει αλληλεπίδραση, είναι αρνητική. Ξεκινά να αντιδρά, ναι, ξεκινά να αντιδρά. Ξεκινά να με, να με κρίνει. Ξεκινά να φγαίνει με άλλου έτσι. με έντονον τρόπο. Να, να φτιανεί με τελειομανία, να φτιανεί με επίκριση, να φτιανεί να με διάφορε μορφέ. Mm -hmm. ε, και τελικά πιάνουμε το μαστίγιο, και όταν κάνουμε ένα λάθο. Αυτομαστικονούμαστε. και λέω ρε. Δεν τα πει καλά σε αυτό το podcast. Ξέρω εγώ την ώρα που με ρώτησε, ένα Ζανέτο. Mm. Είπα έτσι. Αλλά τα καλά δεν τα βλέπω. Μπράβο. Μπράβο, ναι. Mm? Ε, 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 πόσο δίκιο. Ωραίο, εν καλό να κάνει αυτοκριτική. Αλλά η αυτοκριτική πολλέ φορέ δεν σημαίνει ότι πάμε να βρούμε τα λάθη μα. Πάμε να βρούμε τα καλά και τα κακά. Και πρόσεξε, θέλετε να κάνουμε μια αριθμητική να δούμε ποιο ανήκει στα καλά και τα κακά. Να δείτε ότι έχει 8 καλά και έναν κακό το οποίο βελτιώνεται και το οποίο δεν χαλάσε ο κόσμο αν έγινε. Ναι. Όταν, ε, όταν έκανα το mentoring για να πάρω το certification Mos coach ε, τελειώναμε τα, τα supervisions και η coach μου ερωτούσε με «ΟΚ, okay, για ποιον πράγμα είναι περήφανη σήμερα». Και πρώτα έλεγα τα πράγματα για τα οποία είμαι περήφανη. Κατάφερα το τάδε, κατάφερα το τάδε, κατάφερα το τάδε. Μέσα στο coaching session, μέσα στην εκπαίδευση μου. Και λέω «ΟΚ, okay, έκανα αυτόν, 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 αυτόν». Okay. Τι θα ήθελε την επόμενη φορά να κάνει διαφορετικό. Όχι τι έκαμε λάθος. Τι θα ήθελε την επόμενη φορά να mm. έκαμνε διαφορετικό. ή αν ξαναπήγαινε πίσω για το ξανά έκαμνες, τι θα έκαμνε διαφορετικό. Ξέρεις, ο, ο κάθε ένα έχει ήδη τον κριτή μέσα του που κρατά το μαστίγιο. Χρειάζεται το feedback, ένα αρκετά σκληρή έννοια. και στον χώρο των επιχειρήσεων, αλλά και στο χώρο. και, και στην καθημερινότητά μα. Λέμε να δίνουμε ανατροφοδότηση. Αλλά η ανατροφοδότηση πρέπει να δίνεται με έναν τρόπο που, που να μην πληγώνει του ανθρώπου. Έλα να σου πω ότι έκαμε λάθο, να μην το ξανακάμε. Μπαμ. Ναι, και αν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι από τη φύση του high achiever, πληγώνεται πολλά παραπάνω γιατί να, κάνει φόκου. Να κάνει φόκου να ναι. στο έναν αρνητικό, να του πει δέκα καλά, να του πει τούτον πρέπει να το κάνει αλλιώ. Ενώ ο κάθε ένα, αν κοιτάξει μέσα του, ξέρει τι θα έκανε διαφορετικό. Οπότε, τώρα δούμε και ένα τούλα θέλει, ένα mm. τροφοδότηση, ότι πα λίγο πίσω και λε, okay, για τον συνάντηση, για ποιον πράγμα είσαι περήφανο ένα, δύο, τρία, τέσσερα, κάμα καλά. Οκ. Okay. Αν τη να τι θα κάμνες διαφορετικό. Ένα, δύο, τρία. Οκ. Για ποιο λόγο θα διαφορετικά. Ένα, δύο, τρία. Οκ. Τι συνειδητοποιεί τώρα. Ένα, δύο, τρία. Κάμε στους τέσσερις ε, του τέσσερις ερωτήσει, δεν του είπε τίποτε και το learning που έπιασε, δεν θα του φύγει ποτέ. Ένα. Ε, ε, τρομερό. Ε, τρομερό ε, Χωρί ε, να ε, του πει, ε, μ... έκαμε λάθο. Προσωπικά με ένα βοήθαμε πάρα πολύ, το που λες. Γιατί προσπαθώ σε κάθε μου project, σαν παράδειγμα για το, για το, podcast ας πούμε σήμερα, έχουμε πάντα στο τέλος, ε, υπάρχει λίστα του εις αρχής στη μέση του τέλος το να φτιαχτεί ένα podcast. Που φτάνει μέχρι το, δηλαδή, το να φτιμαστούν τα βίντεο, να κοπούσουν τα γραφικά, τα, το build excitement το οποίο να είναι τα social media κλπ, η διαφήμιση κλπ. <laughs> υπάρχει ακόμα ένα section το οποίο είναι κάποιε ερωτήσει παρόμοιε που πάντα σχεδόν είναι ίδιε για όλου. Δηλαδή, είσαι, είσαι ευχαριστημένο με την επιλογή καλεσμένου, ε, τι θα έκανε διαφορετικό, εσύ ευχαριστημένο με αυτό σου με το τι απόδοσε προ τον καλεσμένο κλπ. Και, και Είναι τόσο κοντά με αυτά που πολλά σωστά θέτει κάτω. Δηλαδή, με τα tool που έβαλε, ότι ουσιαστικά θέλει να πει ότι. Εμ, δεν μπορούμε απλά να σκοτώνουμε κάποιο συναισθηματικά, Με, ακόμα και αν ξέρουμε ότι έκαμε ένα λάθο. Ακόμα και αν το λάθο αυτό είναι μεγάλο, χρειάζεται να αναφέρει πάντα για τα θετικά και φυσικά να το πιάσει διαφορετικά. Α πούμε, mm. να το πω έτσι λαϊκά. Mm. Να το, το βάλει πολύ πιο όμορφα, και πιο μαλακά, για να πει ότι ξέρει, δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό εδώ. Μπορεί να το ρωτήσει κιόλα για να σου απαντήσει, mm. για να δει πώ σκέφτεται. Μπορεί να έχει γνώση του ότι γίνεται το λάθο μετά. Ναι, mm. τε, μα τι πιο πολλέ φορέ, αν έχει έναν άνθρωπο ο οποίο είναι ο σωστό άνθρωπο απέναντί σου, γιατί ε, είναι ο άνθρωπο που νοιάζεται, είναι ο άνθρωπο που, που, που είναι μέσα στην ομάδα, 100%. Τότε πολύ πιθανό να έχει ο ίδιο επίγνωση ή, αν πάει πίσω, να το σκεφτεί, να αναπτύξει την επίγνωση του. Τι θα μπορούσε να έχει πάει. Όταν κάνει στοχευμένε ερωτήσει, παίρνει στοχευμένε απαντήσει. Γι' αυτό να θέλει έναν άλλο trick, είναι ότι πολλά σπάνια οι ερωτήσει που απαντιούνται με ναι ή όχι. Δεν ε, Είναι ερωτήσει που να σου δώσουν λίγο. Είναι ερωτήσει που να πάρει μια στεγνή απάντηση. Yeah, και, yeah. και, στη δημοσιογραφία, νομίζω. Είναι ε, yeah. να ρωτήσει τον καλεσμένο σου, είσαι ευχαριστημένο, να μην ναι, τελειώσε, τελεία. Σπάζει τα νεύρα μα, έτσι βρά. Μετά, πάει πίσω σε έναν μπάλα. Οπότε δεν yeah. έχει το υλικό να δουλέψει. Άρα, αν πραγματικά θέλει να, να κάνει support έναν άνθρωπο, και να βγάλει κάτι από την κουβέντα, ρωτά ανοιχτού τύπου ερωτήσει. Ρώτας, ναι, όχι. Ναι, ναι. Yeah. Hey, α, α, μου άρεσε αυτό που είπε ότι η ερώτηση που βάζεις είναι και η απάντηση που παίρνει πίσω ουσιαστικά. Yeah. Δηλαδή, βάλεις ερωτήσει οι οποίες έχουν ερωτήσει κρίσεων που δίνει την πάσα προ τον άλλο στο να απαντήσει σωστά στην, ερωτη... στην, ερωτη... στην ερώτησή σου. Και ερωτήσει χωρί να κρύβουν μέσα του επίκριση, να θέλει, ή καθοδήγηση. Εν νομίζεις ότι να ήταν πιο σωστό τούτο να το βάζεις εδώ. Mm. Ε, μια ερώτηση που έκανα ε, 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 με μορφή ερώτηση. Ε, αλλά ε, ε, στην σωστή πραγματικότητα σωστή. είπα σου τι πρέπει να κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Αν όμως σε ρωτούσα αν το ξανακάμνες τι θα έκαμνες διαφορετικό, τότε αφήνω και μια πόρτα στο μυαλό μου να μου δώσεις κάτι που μπορεί εγώ να μεν είδα. Σωστό. Άρα, Οπότε... ναι και φυσικά είναι... Πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι ο άνθρωπο δεν υπάρχει κάτι που είναι αλάθαστο. Δεν υπάρχει λέξη αλάθαστο. Δηλαδή, ο πλανήτη μπορεί να είναι λάθαστο. Εμεί όμω κάνουμε λάθη. Υπάρχει λόγο που κάνουμε λάθη. Και εγώ πραγματικά ενώ παγιά δεν είναι ω σε πιο νέα ηλικία. Ακούω λάθο για μένα. Ενώ λάθο και με παίρνει διαφορετικά το πράγμα. Λέω να ακούω λάθο και βγάζω notepad και μολύβιν και λέω και okay, έλα κοντά να μάθουμε. Έλα κοντά να μάθουμε, διότι μόνο από τα λάθη δεν μπορείς να μάθεις που μια μια επιτυχία. Γι' αυτό και υπάρχουν ίσως τα λάθη. Όμως, ζανέ θέλω να σου πω, σύμφωνα 100% μαζί σου, όμως, έχουμε ένα σε τούτο το σύστημα. Ω κοινωνία μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σε ένα σύστημα και σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που τιμωρεί τα λάθη. Ναι. Το διαγώνισμα τιμωρεί τα λάθη. Ναι, βέβαια. Οπότε, Λέμε στον μαθητή που την πρώτη εντάξει μέχρι να τελειώσει το σχολείο, μην κάνει λάθη. Ενώ στη ζωή πετυχαίνει όποιο κάνει λάθη. Βέβαια. Στη δουλειά, στι επιχειρήσει, πετυχαίνει όποιο κάνει λάθη. Του δουλεύει και κάνει λάθη, λέει η παροιμία. Ακριβώ. Οπότε μεγαλώνουμε και μέχρι τα 18 μα, μεγαλώνουμε σε ένα σύστημα που μας εκπαιδεύει να αποφεύγουμε τα λάθη. Ε, φαντάσου μετά να μπαίνουμε σε έναν επαγγελματικό χώρο, σε μια εταιρεία, η οποία επίσης να συνεχίζει να, να με θέλει λάθη. Ε, και η πραγματικότητα είναι ότι όταν φοβούμαι να μην κάνω λάθο, η καινοτομία μου μειώνεται, η δημιουργικότητα μου μειώνεται, η παραγωγικότητα μου πάει λίγο στην άκρη και να το κάνω, αλλά θα κάνω το extra mile γιατί αν κάνω λάθος... Ε, Κάτσε στον καναβέλιο και να κάνεις τίποτα. Να κάνω τούτο που πρέπει να κάνω. Ε, δεν θα κάνω το extra ακριβώς. mile γιατί φοβούμαι ότι θέλω να κάνω λάθος. Ε, ε, Φοβάσαι να το ρίσκο. Βέβαια, βέβαια. Κοιτάξτε, λέει ότι ακόμα για να δεν κάνει κάτι στη ζωή σου, επήρε ένα ρίσκο. Ου, ναι, ναι. ναι ό,τι για να αναπτύσσεται, λέει, ναι, πεθαίνει. Ακριβώ μπράβο. Ε, ε, τουλάχιστον εμένα ότι στην ηλικία σπίσω, που είμαστε στο γυμνάσιο λίγο θυμόμαι να γίνεται ένα πανικό με του βαθμού. Ξέρει, παλιά βαθμοί. Δεν <laughs> ξέρω σήμερα, ρε παιδί μου, γιατί λείπαζε χρόνια από την Κύπρο. που το σύστημα γενικά σίγουρα παίζει ρόλο. βάλαμε το ξανά στο τραπέζι πιο παγιά, τα superhuman kids. Εγώ έτσι το αποκαλώ. Δηλαδή θέλουμε να βγάλουμε super ήρωε. Mm. Γεννήσαμε τον Iron Man, γεννήσαμε τον Spider Man, που ξέρεις, εγκαλείς το ποδόσφαιρο στο τένις, στον μπάσκετ, στον μπαλέτο, στις χορούς, σε όλα. Ε, όμως παλιά θυμούμε ότι, δεν ξέρω, ήταν και οι προεσαγωγικές εξετάσεις, έτσι, θυμώ ότι στο Λύκειο, δηλαδή γίνεται ένα χαμός για το ποιος θα πιάσει 19 ή 20, ξέρω εγώ, θα ξεχάσω ποτέ το ότι μια μητέρα που γιος της στο πρακτικό, ήταν δασκάλα ίδια φυσικής ή χημίας έπιασε 19,3 και είχε τα μαζί του. Mm. Σε το, ήταν πρακτικά ρε, ξέρω εγώ, για να κάνω εγώ διαγωνισμα, δεν έπισε ότι άτε δίαν και το διαγωνισμα της ζωής του. Και σκεφτούμε και λέω δηλαδή, ότι αν εγώ έπινε 19,3, <laughs> Έχει να ρωτούμε στο, ας παραλίμνη, γιατί έχει υπεροτεχνιότητα σήμερα, ξέρω εγώ. <laughs> ε, η Λουκάδα είμαι δίπλα, έχω συμβόν το πάρτι, πιέσω εγώ στους 19,3. Δηλαδή είναι απίστευτο το πόσο στρες άρισε έναν παιδί. Εγώ πάντα εμίσουν την Κυριακή και δεν ήθελα ποτέ μου να έρθει τη Δευτέρα. Δεν ήμουν ποτέ κακός μαθητής, αλλά ξέρεις. Υπήρχαν μια ανέμελε στιγμή, και μεγαλώναμε, ξέρει, μπαίνει το εφηβικό, το ρόδα τσάντα και κουμπάνα μέσα μα. Ε, νιώσαμε όλοι ότι ήμασταν στο καμικάζι, αγάπη μου. Ε, Όμω, ε, επειδή κάθε Δευτέρα βάζαμε διαγωνίσματα, για πρόπτα, για κάτι διάφορα, ξέρω εγώ, ε, αγαπούν πάρα πολλά την Παρασκευή, το Σαββατόν το πρωί, το Σαββατόν το βράδυ. Ε, η Κυριακή ήταν ένα χάος. <laughs> ένα χάος. Εξύπνονα, μάθημα μάθαμε ο άλλος. Oh, Χαρακτήρα έχω διαγωνίσματα. Και, εντάξει, σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάτι που να ξεχωρίζει τον καλό με τον κακό, τον μέτριο με τον τέλειο μαθητή, αλλά να αντιληφθούμε ότι δεν είναι όλοι έτσι Και, τα παιδιά μα δεν τα φέραμε στον πλανήτη για να είναι του 20 όλα. Φέραμε για να ζήσουν. Mm. Και, ε, ε, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέει. Και την ίδια στιγμή, δεν μπορεί να κρίνει έναν ψάρι από την ικανότητα του να σκαρφαλώνει στα δέντρα. Mm, ναι, πόσο, διαφορετικά mm. πόσο διαφορετικά είναι τα παιδιά μα, πόσο διαφορετικά είναι τα παιδιά μα, πόσο διαφορετικοί είμαστε ω άνθρωποι. Άλλοι μαθαίνουμε κινητικά, άλλοι μαθαίνουμε ακουστικά, άλλοι μαθαίνουμε οπτικά. Άλλοι έχουμε περισσότερη συναισθηματική νοημοσύνη, αλλοι έχουμε περισσότερο πρακτικό μυαλό, αλλοι έχουμε περισσότερη έφεση στα οικονομικά. Και το, το εκπαιδευτικό μα σύστημα είναι Μονοτόρο. μονότονο και είναι σαν να είμαστε όλοι το ίδιο. Ναι, Ίσως μονοθεματικό. Mm. Ε, ναι. Και συνεχίζει η ζωή μα και τελειώνουμε από το σχολείο και τελικά την Κυριακή το βράδυ λε. Πάω δουλειά να βρίω. Γιατί, για ποιο λόγο. Ο καθένα θεωρώ ότι αξίζει να έχει μια ζωή την οποία να αγαπά και μια ζωή την οποία να μπορεί να απολαμβάνει mm. και να περνά όμορφα, να κάνει κάτι που αγαπά. Και τα σχολεία μα θα μπορούσαν να ήταν. Yeah, ένα yeah. χώρο δημιουργικότητα και ένα χώρο που να ανυπομονούν. Σκέψου, σκέψου ότι τα σχολεία έχουν άλλου μάθητε. Έχουν μέσα τη μάθηση, η οποία μάθηση, όταν γίνεται με τον σωστό τρόπο, προκαλεί ορμόνε και προκαλεί θετικά έτσι, συναισθήματα. Παρ' όλα αυτά, τα μισά παιδιά έχουν τούτο που είπε εσύ, ότι την κυρία Κίρ λένε: θα σχολείο να βρει, θέλω, ή, mm -hmm. θέλω να ανοίξουν τα σχολεία. Αντί να ανυπομονούν. Ακριβώ. Κι εγώ ήμουν, ένα, ε, ή, ήμουν έτσι Ζήνη μαθήτρια. Δεν ήθελα. Ακριβώ. Ακριβώ. Μα ε, ε, πιστεύω όλοι. Μπορεί να ταυτιστούν όλοι όσο μα βλέπουν τώρα και να πούν ναι, ακριβώ αυτό. Δηλαδή, ανεξαρτήτω ηλικία του φίλου, να νιώσουν τον το πράγμα. Ε, 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 φυσικά, δεν ξέρει με τα σχολεία. Ε, Πώ ένα σχολείο ο οποίο συνεχώ δίνει τόση πολύ έμφαση στα μαθηματικά, και μετά ενισχύει τα μαθηματικά, ενισχύει τη φυσική, ενισχύει τα πάντα, ενισχύει το ένα το άλλο, αλλά υποβαθμίζει την τέχνη. Υποβαθμίζει και έρχομαι και λέω ότι α, ε, τι αν είμαι ψάρι, αν εγώ είμαι το ψάρι που του αρέσει η τέχνη και δεν καταφέρνω να σκαρφαλώσω εγώ το δέντρο γιατί εγώ πρέπει να βαθμολογηθώ το ίδιο με ένα χιμπαντζή ο οποίο με, 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 στα γενοφάσκια του και στον DNA του το έχει α πούμε να ανεβεί το δέντρο με το πρόγραμμα που κάνει λόγος <laughs> 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 ε, <καταλαβαίνω. laughs> άρα ναι. ή, ή αν θέλετε να το κάνουμε έτσι τότε ας έρθει ο χιμπαντζής να κολυμπήσει mm για να είμαστε equal, να δούμε να βαθμολογηθεί εκείνο στα δικά μου τα νερά. Δεν το <σ changes to science> yeah. τελειώσαμε από τα σχολεία, α μην το κάνουμε πολλά εξτέντρων το θέμα, αλλά <smartic> έτσι για να το. Ε, τελειώσαμε από το σχολείο και δεν έχουμε οικονομική ε, ε, επίγνωση, οικονομική ευφυή, ε, αν θέλει, πιάνει ο άλλο χίλια ευρώ και δεν ξέρει τι να τα κάνει, πώ να τα διαχειριστεί. Δεν yeah. του <smartic> έμαθαν κανένα πώ να τα διαχειριστεί δεν μα κανένα. Τι, τι, τα κάνουμε τα λεφτά μα, επενδύουμε τα. Ε, ξοδεύουμε τα, πού τα ξοδεύουμε. Ξοδεύουμε τα, επενδύουμε τα, πού αξίζει δηλαδή, και λοιπόν, Πρέπει ναι. να τελειώσει το σχολείο. Και αν δεν έχει τελειώσει σε μια οικονομική σχολή, δεν γνωρίζει όταν πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή, όταν έχουν στα χέρια μου ο πρώτο μου μισθό, τι πρέπει να κάνω, mm. Πώς πώ το, πώς το διαχειρίζουμε. Έχω ανθρώπου που συνεργαζόμαστε, οι οποίοι έχουν. Ένα από του στόχου μα είναι πώ να, να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Πώ να διαχειριστούν τα χρήματα που έρχονται. Που είναι σημαντικό κομμάτι. Ή ε, να πάω σε μία interview, σε μια δουλειά. Μα έμαθαν κανένα. Μπράβο. Μα έμαθαν κανένα. Μαθαίνει μόνο σου μετά. Μα έμαθαν κανένα. Πώ φτιάχνει <συγλώσεις> ένα βιογραφικό. Πώ φτιάχνει ένα βιογραφικό. Ε, Έμαθα κανένα το, το να αναπτύξουμε την, τη συναισθηματική μα νοημοσύνη. <συγλώσεις> Το body language μα. Public speaking. Public speaking. Πράγματα τα οποία skills τη της ζωή. Τη ζωή, τη ζωή. Και ειδικά τη νεότερη ζωή. Έμαθα mm. κανένα. Όποιο τα έμαθε μόνο του, καλώς τα έμαθε. Μα είναι όλοι αυτόνομοι. Απλά κάποιοι τα μαθαίνουν. Μπορεί να έχουν την τύχη να έχουν γονεί οι οποίοι διδάξαν του τα. Φίλου ή κάποιον ο οποίο ε, ευρεθήκε κάποια στιγμή εκεί. Σήμερα υπάρχει το internet. Το οποίο όλοι. Google it. Okay, mm. να το κάνω Google. Αλλά πάω σχολείο για ποιο λόγο. Εν ένα απίστευτο ναι. που ακόμα τα μωρά μας πρέπει να μαθαίνουν ε, ονόματα, ημερομηνίες, παπαγαλία, πράγματα, όταν η πληροφορία είναι ένα δευτερόλεπτο μακριά. Ναι, που ενώ η κριτική σκέψη είναι πολλά πιο σημαντική στην ναι. εποχή... Είμαστε στην εποχή της πληροφορίας και πάμε στο σχολείο για να μάθουμε πληροφορία... Mm. Ένα πιστεύω. Η οποία διδάσκεται με παπαγαλία. Να πιστεύω. διδάσκεται. Δηλαδή, μαθαίνει για ένα μήνα ότι ο Μαγκελάνο έκανε το Α, το Β, το Γ, και μετά από ένα μήνα το θυμάσαι καθόλου, γιατί ήταν τόσα πολλά τα επόμενα που ήρθαν. Μπα περιπτώσει, να μπούμε σε ένα άλλο καναλί. Και να το κάνω σαν δημοσιογραφική ερώτηση. Τι είναι το coaching. Mm. Ξέρει, κάπω πρέπει να το βάλω για να το ξεκινήσουμε το κομμάτι. Το τι είναι το coaching για κάποιον μα ακούει και λέει. Οκ, okay. και να μου κάνουμε τελειώματα γιατί κατάλαβες. Mm -hmm. ε, άρα να εξηγήσουμε τον όρο, να εξηγήσουμε το κομμάτι του γιατί χρειάζεται, γιατί υπάρχει πλέον, ενώ πλέον 30-40 χρόνια αν υπήρχε μπορεί να σε πιο χαμηλά επίπεδα και μπορεί να μεταφράζεται με έναν άλλον όρο. Το coaching είναι, είναι μια διεργασία, είναι μια μεθοδολογία, το coaching είναι σχέση. Μιλούμε για coaching relationship. Μια από τι ορολογίε είναι το coaching relationship, το coaching mindset. Ε, μια διεργασία ε, μέσα στην οποία ο coach και ο coachy γιατί έτσι ονομάζεται ο άνθρωπο που έχουμε απέναντί μα. Είναι, ναι. είναι ο coach και ο coachy, δημιουργούν ένα ασφαλέ περιβάλλον για να δημιουργηθεί επίγνωση, να δημιουργηθεί συνειδητοποίηση, να δημιουργηθεί νέα γνώση και είναι η διαδικασία τη αλλαγή από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β, θέλει. Μέσα από τι συνεδρίε του που κάνουμε είναι να, να στοχοθετούμε. Επίση, κάτι που κανένα μα έμαθε, να στοχοθετούμε, να βάζουμε στο, σωστού στόχου mm -hmm. ε, και να δουλεύουμε πάνω στο, πάνω στο πώ να πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β. Ε, Υπάρχει ένα μύθο, πολύ μύθοι γύρω από το coaching που λένε ότι. Ε, μάλιστα το coaching θέλω να σου πω ότι μεταφράζεται Όπω το marketing. Όπω το marketing. Δεν, δεν έχουμε καταφέρει στην ελληνική γλώσσα να βρούμε μια λέξη η οποία να αντικατοπτρίζει τη λέξη coaching. Ναι. Οπότε ο όρο προπονητή, αν θέλει, ενισχύει. Ο καθοδηγητή ενισχύει επίση, γιατί κάθε άλλον παρακαθοδηγή, δημιουργεί το ασφαλέ περιβάλλον, ώστε να αυκεί του τη επίγνωση και να αυκεί του τη, γνώση μέσα από το, μέσα από το sessions, μέσα από, τη συνεδρία μα. Οπότε. Δεν υπάρχει σταθερή ορολογία. Υπάρχει σταθερή ορολογία, υπάρχει σταθερή ορολογία μέσα από τον ICF, μέσα από τον EMCC. Υπάρχουν οι οργανισμοί, τρει-τέσσερι παγκόσμιοι οργανισμοί, έτσι, mm -hmm. αρκετά, αρκετά μεγάλοι και που δίνουν και τις πιστοποιήσεις τους και σημαντικοί. Ε, όμως, σημαντικό κανένας να καταλάβει ότι το coaching δεν είναι συμβουλές, δεν είναι καθοδήγηση και δεν είναι έλα να σου πω τι να κάνεις. Ναι. ναι. Ε, είναι ακριβώς το αντίθετο. Είμαστε thinking partners mm -hmm. για να δημιουργήσουμε μια διαδικασία η οποία πάει από την επίγνωση στη δράση. Την επίγνωση στη δράση, δηλαδή μέσα στι συνεδρίε έχει ο, 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 ο να συνειδητοποιήσει πράγματα, να πει Α, οκ, okay, ρε, ήταν μπροστά μου και δεν το έβλεπα. Είναι σαν να ερεθίζει τα κύτταρα ενό εγκεφάλου που εσύ απλά συνεργάζεσαι με τον εγκέφαλο του coach και ουσιαστικά βλέπει και προσπαθείς να ξεκλειδώσεις ας πούμε, τον εγκέφαλο στο να μπει σε παραγωγή. Δηλαδή να ξεκινήσει να κάνει την πράξη πρώτα τη σκέψη, πρώτα την πρώτα τη σκέψη και μετά τη πράξη. Είναι σαν. Είναι, θέλω, να σου πω έτσι πώ το περιγράφω έτσι. Σκέψου μια γυάλα με πάρα, πάρα πολλέ πέτρε μέσα. Mm. Και σκέψω ότι κάθε πέτρα είναι μια σκέψη. Και είναι μια πίσω από την άλλη, πάνω από την άλλη, κάτω από την άλλη, ανακατεμένε. Και εσύ πρέπει να πάρει μια απόφαση, για παράδειγμα όσον η μια είναι κάτω από την άλλη, η μια επιδρά με την άλλη, να κουμπά την άλλη, είναι δύσκολο να, 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 να δει καθαρά τι έχει μπροστά σου. Όταν όμω βγάλουμε τι πέτρε και βάλουμε τις στο τραπέζι και δούμε τι έχουμε μπροστά μα, τότε μπορεί να το δει κι εσύ καθαρά. Οκ. Okay. Άρα Οπότε... είναι σχεδόν μια ταξινόμηση, ίσω μια. Βλέπω ότι έχω μπροστά. Ναι. Βλέπω, ότι... ναι. βλέπω τα, τα όπλα μου. Βλέπω τα... Όχι τα όπλα. Τα βλέπω ότι έχω μπροστά μου για να μπορέσω να τα αρχιοθετήσω σωστά, να τα βάλω σε τάξη. Βλέπω τις σκέψεις μου, βλέπω τα μοτίβα θέλεις, βλέπω, του τους φόβους μου, βλέπω κάποια blocks που μπορεί να έχω, βλέπω κάποιες περιοριστικές πεπιθήσεις που μπορεί να έχω. Μια περιοριστική πεποίθηση, ας πούμε, είναι ότι μπορώ να συνδυάσω την καριέρα μου με την οικογένεια μου, για παράδειγμα. Μια περιοριστική πεποίθηση. Mm. Μια γυναίκα που, που έχει μέσα στο μυαλό τη τούτη την περιοριστική πεποίθηση, σε έναν που τα δύο πιθανόν να βάζει ταβάνι. Ε, οπότε βλέπουμε περιοριστικές πεπιθήσεις, βλέπουμε ανησυχίε, βλέπουμε φόβους, βλέπουμε μοτίβα, βλέπουμε μο, μοτίβα συμπεριφορών. Ε, και το, το σημαντικό είναι ότι ένα session πάντα ξεκινά με τη συμφωνία μεταξύ μας, αν θέλεις, σε τι να δουλέψουμε σήμερα. Οπότε ξέρουμε που θέλουμε να πάμε. Δεν είναι φιλοσοφική συζήτηση το coaching. Ούτε καθούμαστε να μιλούμε έτσι με τις ώρες όμορφα ωραία τούτον, για τον καφέ. Αλλά σε μια, σε μια συνεδρία ξέρουμε από την αρχή ποιο είναι ο στόχος της συνεδρίας, πού θέλουμε να πάμε ε, και δουλεύουμε μέσα στη συνεδρία με, με αρκετά εργαλεία έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε δημιουργήσει δύο πράγματα. Περισσότερη είναι επίγνωση και τα επόμενα μας βήματα, δράση. Και εδώ θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι που δουλεύω μαζί του είναι άνθρωποι που είναι ήδη πετυχημένοι στον χώρο του. Είναι άνθρωποι που είναι ήδη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποια είναι τα επόμενα βήματα, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνω. Άρα το θέμα δεν είναι να βάλω ένα, δύο, τρία, τέσσερα steps. Το θέμα είναι να δω, αφού ξέρει το μυαλό μου ποια είναι τα επόμενα βήματα, γιατί δεν τα κάνω. Άρα μπλοκάρει το μυαλό. Άρα μπορεί να μπλοκάρει από οτιδήποτε. Μπορεί να μπλοκάρει επειδή έχω μια περιοριστική πεποίθηση. Μπορεί να μπλοκάρει επειδή υπάρχει ένα φόβο. Μπορεί να μπλοκάρω επειδή, επειδή, κάτι άλλο συμβαίνει. Και επειδή συνείδητα νιώθω ότι αν προχωρήσω με τούτο το βήμα να κρατήσω πίσω κάτι άλλο. Μπορεί να μπλοκάρω για οποιοδήποτε λόγο. Για παράδειγμα, ξέρω ότι πρέπει να ξεκινήσω γυμναστήριο. Δεν το κάνω. Ξέρω το. Το ξέρω. Ξέρω ότι πρέπει να ξεκινήσω γυμναστήριο, για παράδειγμα. Ή έξερα ότι πρέπει να, να προσέξω τον εαυτό μου, τη διατροφή μου. Το... Λέω έναν απλό καθημερινό παράδειγμα που μπορεί να είναι έτσι στη ζωή του καθενό. Γιατί δεν το κάνω. Κάτι άλλο σε κρατά πίσω. Έχω ένα παραδόσιο, το project. Πρέπει να κάνω ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Γιατί δεν τα κάνω. Αφού ξέρω τι πρέπει να κάνω. Άρα δεν είναι μόνο θέμα μυαλού. Είναι γελίο θέμα να καταλάβω ότι το coaching είναι μια ολιστική προσέγγιση είναι σαν να θέλω να τρέξω μαραθώνιο και να έχω μια μπέτρα με στο μου, Μια μικρή, μικρή, μικρή πετρούλα. Ε, αν δεν βγάλω την πετρούλα και συνεχίσω να, να προπονούμε στο τρέξιμο, πολλά σύντομα να σταματήσω. Okay. Άρα, ε, ξέρω αν είσαι νόημα για να το πω στο ακούς. με βοηθάει πάρα πολύ. Και να σου το πω στο τέλος, ο τρόπος που τα ερμηνεύεις, και πεντακάθαρα θα τα πεις και θα βάλεις ένα παράδειγμα το οποίο είναι ε, 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 λαϊκό δηλαδή ενώ απλό, ανθρώπινο βάζεις την πέτρα, βάζεις το ένα το άλλο με, με βοηθάει πάρα πολλά και πίστεψε με, ο λόγος που δηλαδή ακούσαμε προσοχή διότι ενώ γνωρίζω τον όρο coaching εντούτοις ήδη έχω μάθει κάποια πράγματα που δεν γνώριζα ε, το ότι γιατί μέσα στο μυαλό μου εγώ ήταν για μένα το coaching ε, με να καταλάβω το, την, τον όρον του ξεκλειδώνω κάτι. Βοηθώ κάποιον στο, με τον οποίο είπε το πολύ Συνεργάζομαι. Mm. Συνεργάζομαι. Δεν μου ανήκει ο εγκέφαλο του. Συνεργάζομαι μαζί με τον άνθρωπο που για το δικό του όφελο για να καταλάβει τι ακριβώς πρέπει να κάνει στη συνέχεια. Ενώ μπορεί να το έχει κάνει και ένα εκατομμύριο φορές εν τούτης, μπορεί σε κάποια στιγμή της ζωής του να έχει κλειδώσει ο εγκέφαλος, να έχει κλειδώσει γενικά ή να έχει ή το σώμα. Δηλαδή, όπω ανάφερε στο γυμναστήριο. Να, εντάξει, συνεργάζονται το σώμα με τον εγκέφαλο, αλλά εν έχει κλειδώσει και κάτι πρέπει να το. κάνει shaking, να το ανακατέψει, να το, να το σπρώξει κάπω για να ξεκλειδώσει. Και είναι και επίση μια εξατομικευμένη προσέγγιση. Δηλαδή, αν έχει ένα coach, εμπειρών απέναντί σου, δεν θα πάρει τι μεθοδολογίε και να πάει ένα προ ένα. Να βρει ακριβώ. Να, να σου αυτό. πει ένα, δύο, τρία. Ένα, να προσαρμόσει τη γνώση και την εμπειρία στο Ζανέτο. Γιατί ο Ζανέτο είναι μοναδικό, εξεχωριστό. Ένα άνθρωπο, ο οποίο δεν υπάρχει δεύτερο ο ίδιο. Το μυαλό του δουλεύει με, με τον δικό του τρόπο. Άρα δεν ε, μπορώ απλά να κάνω copy-paste κάτι για να έρθω να κάνω μια συνεδρία. Ένα ε, να την νιώσει ψεύτικη. Ε, 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 μπορεί να έχει benefit αλλά θα πάρεις και το έξτρα, το εξτραορδινάριο, το, το το, το αν θέλεις. Ε, έχεις δει ανθρώπους... Α, καταρχάς να πω, ε, 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 εσύ στην Κύπρο ε, ε, έχεις επαφές με πάρα πολλές εταιρείε. αλλά και με άτομα, σωστά. Ήδη mm -hmm. ε, αντιλαμβάνονται οι εταιρείε ακριβώς το σκοπό που εσύ... Το, το, τι κάνει ακριβώ ή έρχονται μέσω κάποιων άλλων αναγκών. Ας πούμε. Εντάξει, σίγουρα ένα human resource, μια, μια εταιρεία μεγάλη που έχει ένα human resource department, γνωρίζει ίσω το τι ακριβώ επαγγέλλεσαι, αλλά ε, αναγνωρίζουν αρκετέ εταιρείε. Διότι ε, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να στιγμή να πούμε για το πώ μπορεί κάποιο να, να επικοινωνήσει, όχι στοιχεία, κατάλαβε, σωστό. Πότε ακριβώ χρειάζομαι, Δηλαδή, έχω μια ομάδα, έχω μια εταιρεία που έχει εργοστάσιο με 30 άτομα. Mm. Και κάτι πάει λάθο. Φυσιολογικά, ένα επαγγελματία ξεκινά να βάζει μέσα, να φωνάζει διευθυντέ, να δει τι φταίνει. Να, να, να... Πότε έρχεσαι εσύ, Καταρχά, σημαντικό να πούμε ότι στην Κύπρο το coaching στι επιχειρήσει είναι ακόμα σε, σε πρώιμα στάδια. Δεν είναι αρκετά γνωστό. Ενώ υπάρχουν εταιρείε ανά το παγκόσμιο οι οποίε έχουν και internal coaches και δημιουργούν και coaching κουλτούρα, έχουν δηλαδή του δικού του coaches, συνεργάζονται με coaches, external coaches yeah. όπω ονομάζονται, okay. και δημιουργούν coaching κουλτούρα ανάμεσα στου coaches και στο προσωπικό, αλλά και ανάμεσα στου leaders. Είναι σαν να δημιουργεί μια κουλτούρα μάθηση μέσα στον ίδιο σου τον οργανισμό. Μια κουλτούρα που ενδυναμώνει το προσωπικό σου, και που κάνει grow το προσωπικό σου για να, για να μπορέσει να σου μεγαλώσει την εταιρεία. Mm -hmm. ε, πότε μπαίνει ένα coach. Μπαίνει ένα coach όταν, όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν συνειδητοποιήσει ότι okay, χρειάζομαι ένα coach για να συζητήσω μαζί του πώ μπορεί να με κάνει support. Ε, θα σου πω ότι... Ε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δηλαδή, σημεία όπου μπορεί να μπει ένας coach. Ένα, 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 μεγάλο κομμάτι που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια είναι το team coaching. Πώς λοιπόν αναπτύσσεις την ομάδα ως ομάδα. Πέρα από το coaching, το executive coaching, σε managers, σε leaders, σε, 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 σε που, που, διαχειρίζονται άλλους ανθρώπους, ε, υπάρχει και το team coaching το οποίο έρχεσαι να διαχειριστείς και να, να αναπτύξεις ολόκληρη την ομάδα. Οπότε, μια ομάδα έχει κύκλο ζωή. Έχει κύκλο ζωή. Ναι. Είναι το forming, το norming, το storming και το performing. Και μετά είναι το, το, το adjuring, που σημαίνει ότι ε, προχωράει η ομάδα, τελειώσε το project τη και προχωρά. Ε, το κάθε στάδιο, να θέλει, έχει οντότητε δικέ του συμπεριφορέ. Πολλέ φορέ προσλαμβάνουμε, φτιάχνουμε μια ομάδα, ενώ excited. Και νιώθουμε πάρα πολύ ωραία ότι βράμε του σωστού ανθρώπου, βάλαμε του μέσα, και κάποια στιγμή ξεκινούν οι προστριβέ. Αν εγώ δεν γνωρίζω που πριν ότι είναι ένα φυσιολογικό στάδιο, ποιε είναι οι συμπεριφορέ του, και τι πρέπει να κάνω για να το ξεπεράσω γρήγορα, πολλέ ομάδε μπορεί να μείνουν στο στάδιο του storming για πάρα πολύ καιρό και να μην προχωρήσουν ποτέ στο performing. Ή, ε, ή να πηγαίνουν να έρχονται ανάμεσα στα στάδια και να μην φτάσουν στο performing. Άρα, εντό από όλα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με μια ομάδα, με έναν νέο manager, ένα νέο manager για παράδειγμα, είμαι πολίτρια και έχω πάρει προαγωγή και γίνομαι supervisor. Και έχω άλλου πολιτέ στην, στην, στην ομάδα μου που, που πλέον έχω άλλο ρόλο. Ε, εκεί να κάνουμε transition coaching, δηλαδή πώ αλλάζει το mindset από τον πολιτή στο supervisor. Πώ μπορώ να βάλω τα όρια μου και την ίδια στιγμή να χτίσω μια ομάδα. Ξέρεις, παίρνουμε τι προογγέ, αλλά κανένα δεν μας μαθαίνει. Okay, στο επόμενο level, τι κάνω. Mm. <laughs> Πρέπει να το μάθουμε μόνοι μα. Και δυστυχώ στην Κύπρο έχουμε αρκετά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι ανεβήκαν με την αξία του, αλλά δεν είχαν το support από έξω. Και Πάλι, ε, 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 σαν ανακαλύψαν τον τροχό μόνοι του. Ηταν DIY. Ναι, DIY. Ναι, leadership DIY. Ανα, ανακαλύπτει ο κόσμο μόνο του. Okay, πώ πρέπει να το διαχειριστώ του, πώ πρέπει να διαχειριστώ το άλλο. Πώς, γιατί δεν πήρα support. Γιατί μπορεί σαν πολίτρια να ήμουν εξαιρετική στη δουλειά μου, Bravou. αλλά σαν manager. Μπράβο. Θέλω άλλα skills, θέλω άλλε γνώσει, άλλο, άλλο, mindset. Συμφωνώ 100%. Και το έχω δει αρκετέ φορέ. Δηλαδή, μια συζήτηση η οποία είναι σταματατωτή στο ότι ε, ζητάω άλλο στην προαγωγή. Γιατί ένα εργαζόμενο έχει τι δικέ του προοπτικέ ανέλυξει και τα δικά του όνειρα. Και μπορεί το όνειρό του να είναι: Θέλω να γίνω ο κορυφαίο στην εταιρεία μου, σε αυτό που κάνω και μια μέρα να καταφέρω. Γιατί ανέλυξη σημαίνει φυσικά και μόνο τίτλο. Είναι και η θέση στο ότι κοίταξε είμαι executive, είμαι chief, είμαι αυτόν, είμαι αυτόν. Αλλά είναι και το οικονομικό κομμάτι. που δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο ο οποίο να το αρνήθει. Άρα, στην προσπάθεια του ανθρώπου να εξελιχθεί, να φύγει από τη θέση Α στο να πάει στη θέση Δ, μια μέρα πιθανόν να έχει κάποιε επιπλοκέ. Όπω σωστά είπε, εσύ να μην γνωρίζει, απλά τα μάθει μόνο του. Χαρή και μου έπιασε τη θέση. Πι βραβεύτηκε γι' αυτό, έφυγε να είναι το Α την επόμενη μέρα που πάει. Δεν είναι Δευτέρα. Ε, τη, 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 η Δευτέρα να είναι μια μαύρη Δευτέρα. Γιατί να πάει πίσω στο σπίτι και να πει πω, πω ένα χάο, ξέρει που να δάβρω, αλλά να δάβρω γιατί ξέρει και σιγά και σιγά. Δεν υπήρχε όμω κάποιο ο οποίο να το βάλει κάτω και να το πει: Ωραία, ξεκινούμε ξανά από το μηδέν. Ένα νέο position. Από εδώ και πέρα φεύγει που το έχει κάποιον από πάνω σου πλέον, είσαι εσύ και πιο κάτω σου κάποιοι άνθρωποι. Έχει το management για να το κάνουμε στο πράγμα. Που αυτόν το έχουμε δει εκφύσεω να δουλεύει. Αλλά τι γίνεται όταν η φύση σε βοηθά, δηλαδή, έχει ανθρώπου οι οποίοι είναι natural born leaders. Είπα το σωστά γιατί πάντα λέω το killers στην ταινία. Λοιπόν, natural born... Killers. Έχει που είναι leaders, killers. Killers. Έτσι που είναι killers, ναι. Βασίζονται στο φόβο, ξέρεις, για να... να σκοτώσω πριν με σκοτώσω. Ναι. Ναι, αυτό, δηλαδή, το... Το δεν παραφέραμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο ο οποίο να του τα διδάξουν τα πράγματα. Ναι. Και πέραν από το να διδάξει αν θέλει μια βαθιά πεποίθηση που έχω είναι ότι η ηγεσία ε, καλλιεργείται. Η ηγεσία καλλιεργείται, η ηγεσία καλλιεργείται δεν διδάσκεται α θέλει, δεν, δεν είναι steps mm. να τα κάνει κανένα, η ηγεσία δεν είναι job description. Κανένα μπορεί να είναι ηγέτης στη ζωή του. Μπορεί να είναι ηγέτης ω γονιό, μπορεί να είναι ηγέτης στην καθημερινότητα του, μπορεί να είναι ηγέτης μέσα στην ομάδα του και να μην είναι το άτομο που έχει τη θέση του ηγέτη, το ρόλο του ηγέτη. Άρα το να μπορεί να καλλιεργήσει ηγέτε στην καθημερινότητα, στη ζωή, αλλά και στι επιχειρήσει είναι μόνο, μόνο win. Μόνο win. Ε, Οπότε η ηγεσία, ναι, υπάρχουν οι natural born leaders, οι οποίοι φέρουν μια, έναν ταλέντο να θέλει mm -hmm. και καλλιεργούν το πολύ πιο εύκολα. Από εκεί και πέρα όμω ο περισσότερο κόσμο όταν δεν γνωρίζει τι, 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 τι χρειάζεται να κάνω, και Όταν έμαθα να είμαι ανταγωνιστική για παράδειγμα, μια ζωή, και ξαφνικά παίρνω μια προαγωγή και προσπαθώ να αποδείξω τον εαυτό μου, και ίσω ο ρόλο να με απαιτεί να αποδείξει τον εαυτό σου, αλλά να κάνει άλλα πράγματα, όπω να κάνει από την ομάδα σου, να χτίσει την εμπιστοσύνη, να χτίσει άλλα skills που να επιτρέπουν τον delegation, να χτίσει άλλα skills, γιατί πλέον δεν είσαι υπεύθυνο για τη δουλειά. Πλέον είσαι υπεύθυνο για του ανθρώπου που είναι υπεύθυνοι για τη δουλειά. Οπότε αλλάζει το responsibility, αλλάζει η νοοτροπία, αλλάσι... Αν μεταφερθώ σε ένα ρόλο και κρατήσω την ίδια νοοτροπία με πριν, ε, τότε έχω πρόβλημα. Και βλέπουμε το πολλά συχνά να συμβαίνει και σε μικρομεσαίε επιχειρήσει, οικογενειακέ επιχειρήσει που μεγαλώνουν. Τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι οικογενειακέ επιχειρήσει. Ναι, ναι. Και βλέπει να μεγαλώνουν, αλλά να κρατούν έναν family business mindset. Το οποίο του περιορίζει, δεν του αφήνει να. Και βλέπει ξαφνικά τον ιδιοκτήτη, που είναι ο γενικό διευθυντή, που είναι και σε πέντε ρόλου άλλου και που τα πάντα πρέπει να περάσουν από το χέρι του για να μπορούν να βγουν μπροστά. Ναι, ναι, Οπότε υπάρχει πάρα πολλή ευκαιρία για του οργανισμού στην Κύπρο και πάρα πολύ έδαφο για coaching. <ifiık> για coaching, και να τονίσουμε ότι μόνο θετικό μπορεί να φέρει μια τέτοια συνεργασία, η οποία εγώ προσωπικά με βάλε σε σκέψη. Δηλαδή Η συζήτησή μα είναι why not? Γιατί, γιατί, γιατί τι έχει να χάσει, α πούμε. Αφού να, να κάνει κάτι το οποίο να μια συνεργασία, το οποίο ουσιαστικά μόνο καλά μηνύματα να σου αφήσει από μέσα. Ε, που Πότε καταλαβαίνει εσύ ότι. Ε, Καταρχά, να σε ρωτήσω αν πέραν από εταιρείε γίνεται σε αυτόνομα, δηλαδή σε έναν άτομο. Δηλαδή, προσωπικά, εγώ, σαν Ζανέτο, αν σου πω ότι ξέρει, με ενδιαφέρει από λοιπόν, περιέργεια, αν έχω κάτι μέσα στο μυαλό μου τη στιγμή, αλλά είμαι σίγουρο ότι υπάρχει χώρο βελτίωση ε, και αφού καθημερινά δουλεύω τόσε πολλέ ώρε και κάνω τόσα πολλά λάθη. Τότε ναι, για... γίνεται. 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 Ε, ένα... Και πλέον όλο και περισσότερο κόσμο βλέπει την ευκαιρία του coaching. Είναι σημαντικό ο coach που να επιλέξει να σου ταιριάζει. Γιατί είπαμε ότι υπάρχει και το coaching relationship που αναπτύσσει με τον ανθρώπο που να συνεργαστεί μαζί του. Και σημαντικό να είσαι committed. Δηλαδή να, να θέλει το coaching δεν το χρειάζεται κάποιο. Το coaching δεν το χρειάζεται κάποιο. Το coaching είναι κάτι που θέλει να το κάνει. Θέλει το, δεν το χρειάζεσαι. Με την εννοία, OK, Ένα χρειάζεσαι, πάνη. πρέπει να πιέσει τον το χάπι για να σου uh -huh. περάσει ο πονοκέφαλο. Όχι. Το coaching είναι κάτι που. Γι' αυτό δεν μπορεί να το κάνει και δώρο το coaching. Να πάρει την κοπέλα σου και να πει: Α, έκανα σε δώρο πέντε συνεδρίε coaching. Πήγαινε. Ναι. Ε δουλεύει έτσι coaching χρειάζεται γιατί ουσιαστικά είναι agreement, είναι partnership. Άρα δεν μπορώ να κάνω partnership μόνο με εμένα μέσα στη σχέση. Χρειάζεται να είσαι και εσύ και να είσαι και εσύ και να έχει την ευθύνη του αποτελέσματο επίση. Και να είσαι, να είσαι έτοιμο. Εσά να μου λε, επί αγυμναστήριο τελικά. Yes, κατάφερα τα. Επί έκανα την εγγραφή μου. Βρήκα ένα πάρα πολύ καλό coach. να κάνω του κυλιακού και να πει να τον βλέπω. Mm -hmm ε, θα δουλέψει. Ακριβώ. Ε, Αναφέρε όμω και εδώ τη, τη, σχέση μεταξύ, δηλαδή το να επιλέξει κάποιον ο οποίο πώ μπορώ όμως να επιλέξω, δηλαδή πόσο έχει. Ας πούμε, να πάω σε κάποιον, και λέω, OK, βρήκα κάποιον μέσα σε μια μεγάλη πόλη. Βρίσκω ένα όνομα, χτυπώ. Δεν ξέρω, έχει ένα ωραίο βιογραφικό, ένα ωραίο website. Όλα με λιγάλα, μια χαρά φαίνονται όλα και ωραία. Πώ αναγνωρίζει όμω ο ίδιο άνθρωπο, αν μου ταιριάζει ή όχι. Έχει ξεκινώ μια συνεδρία, αφού πιάνει να κάνω τη συνεδρία, ξεκινώ τη δεύτερη αποφάσισα ότι δεν μου κάνει. Σταματώ. Κοιτάξτε, ένα κομμάτι πάει πίσω στην πρώτη μα κουβέντα που είπαμε, την ενέργεια. Ενέργεια. Την ενέργεια. Ναι, αλλά να πρέπει ψάξω όμω να το... Πρώτον, ψάχνω να δω αν με πείθει τούτο ο άνθρωπο που έχω το website του. Πείθει με τι εκπαίδευση είναι κάμε. Mm -hmm. ε, ποιο είναι το background του. Αφού περάσω το πρώτο layer, πάω παρακάτω να κάνω μια διερευνητική συνάντηση μαζί του. Ε, να κάνω ένα πρώτο ραντεβού. Να δω. Ένιωσα καλά με τούτο το πρώτο ραντεβού. Ένιωσα ότι υπάρχει χημία. Ένιωσα ότι μπορώ να δουλέψω με τον, τον άνθρωπο. ή ένιωσα περίεργα. Πίστεψε με, πολλά σπάνια να το νιώσει που την αρχή να, να καταλάβει δηλαδή αν okay, μπορώ να δουλέψω με τον άνθρωπο ή δεν μπορώ να δουλέψω με τον άνθρωπο. Ε, ευχαίνει, ευχαίνει στη χημία. Αναφέρεσαι τα πτυχία. Πρέπει να έχει κάποιον certification ή οτιδήποτε κάποιο απαραίτητα. Δηλαδή σαν. Όπω λέμε, ο ψυχολόγο, δεν να είσαι τσαρλατάνο. Πρέπει να έχει ένα εγκριμένο που την. Α, ξέρω εγώ που την. Μοσπονδία, τι είναι, whatever. Ε, νομικά, αν θέλει, δεν χρειάζεται να έχει εκπαίδευση για να δηλώσει ότι είσαι coach. Νομικά δεν υπάρχει κάποια κατοχήρωση. Μπορεί να βγει αύριο να πει είμαι coach. Ηθικά, πρακτικά και επαγγελματικά, ναι. Υπάρχει εκπαίδευση, πρέπει να είσαι certified, πρέπει να έχεις κάνει την εκπαίδευσή σου, πρέπει να ξέρεις τι κάνεις. Ε, αλλιώς, ε, απλά δήλωσε κάτι ή είσαι κάτι. Ναι, ναι, ναι. Okay. Στην χώρα μας γίνεται πολύ εύκολα. Άρα, έγινε ένα mm. ας... κριτήριο για να ψάξει κάποιο έτσι. Δηλαδή, ψάχνω κάποιον ο οποίος, ενένα απλά βλέπω κάτι και λέει μου, φαίνεται καλή ή φαίνεται καλός». Ε, ψάχνω να δω και το background του, αλλά ψάχνω να δω και τι ασχολίες έχει. Δηλαδή, αν μπρει στην προηγούμενη του, ας το πω, γίνει coach. Ε, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, ήταν σε ένα επάγγελμα, το οποίο μια χαρά είναι επάγγελμα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, σεφ ρε παιδί μου. Μια χαρά είναι ο σεφ, αλλά πόθενες πόθεν. Δηλαδή, πρέπει τη γέφυρα την οποία ήρθε το πράγμα είδες στο YouTube κάτι και αρέσαν του, είδες το Tim Robbins, ας πούμε, «Wow, right», ξέρω εγώ. Wow. Θα παραγίνω και εγώ. Ναι. Ε, 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 Κοίταξε, ένας coach φέρνει τη γνώση του, φέρνει την εμπειρία του, φέρνει τη δουλειά με τον εαυτό του ε, και τις εκπαιδεύσεις του. Ένα, ένα, μεγάλο κομμάτι του coaching mindset είναι ότι ο coach συνεχίζει, συ, συνέχεια εκπαιδεύεται και συνέχεια αναπτύσσεται ο ίδιος. Mm. Ο ίδιος. Άρα, ένα πράγμα που μπορώ να δω είναι τι έχει κάνει τους άνθρωπό Όντω ο ίδιο μέσα από την πορεία του δείχνει ότι αναπτύσσεται συνεχώ ότι, ότι, ότι κάνει πράγματα έχει, είναι certified από κάποιο μεγάλο οργανισμό, δύο μεγάλοι οργανισμοί είναι ο ICF, είναι ο μεγαλύτερο είναι ο International Coaching Federation, είναι ο μεγαλύτερο ε, οργανισμό coaching ε, και ο δεύτερο είναι ο EMCC, που είναι ο Ευρωπαϊκό θέλει. Mm -hmm οργανισμός coaching. MCC. Ή e MCC. Ή e e e e e MCC. E ναι. ε, εγώ είμαι μέλος του ICF, ε, κάτι που μου έτσι ταιριάζει μου αρκετά και certified από τον ICF. Ε, ε, υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κρίνεις και να δεις. Ugh. Χωρίς να σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την εμπειρία ε, δεν μπορεί να είναι ο coach σου. Αλλά παίρνεις εσύ την ευθύνη Βέβαια, ναι, για, απλά, το, για μην... την επιλογή που έχει κάνει. Απλά το βάζω ζωγά, ξέρει. Γιατί, γιατί σε ό,τι κάνω με σε επαγγέλματα, ναι, να βάλω το αισθητό μου να δουλέψει και τι ενέργειε. Και το ένα, και να δω, OK, φαίνεται μου καλό, φαίνεται έξυπνο, φαίνεται το ένα. Αλλά είναι ωραία να ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα background yeah. το οποίο ακολούθησε αυτό ο άνθρωπο. Ε, σημαντικό να ξέρει ότι πήρε εκπαίδευση ή ε, είναι certified από κάποιον πιστοποιημένο, από κάποιον μεγάλο οργανισμών. Ε, νιώθεις έτσι μια πιο... Φυσικά η εμπειρία σχεδόν σαν είναι ένα νέο, ας το πούμε κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί, είναι η εμπειρία. Ήταν εν τριών μηνών, δηλαδή ήταν πριν δύο εβδομάδες, τώρα είσαι ο πρώτος μου. Νιώθω άβολα, νιώθω αμήχανα, είμαι ο πρώτος ο τελευταίος, ξέρω εγώ, είμαι ο πρώτος και καλύτερος. Τότε όλα είναι επιλογέ. Είναι σαν να πηγαίνει να αγοράσει έναν αυτοκίνητο. Να κάνει test drive, να τα πάρει, να δει, να τα συγκρίνει, να δει ποιο σου αρέσει και το, το, το look του, να δει ποιο σου αρέσει και το feeling του, να δει το budget σου. Ναι. Δηλαδή, να τα βάλει κάτω, να τα συγκρίνει όλα, για να αποφασίσει. Πότε εσύ ανακάλυψε ότι. Ε, πότε γνώρισε τον, τον κόσμο, πότε. Κατάλαβε ότι ο κόσμο ανήκ, ε, ε, ανήκει σε εσύ. Σε αυτόν τον κόσμο, Ξείς, προσπαθώ να τα βάζω σωστά κάτω, γιατί ξέρει, ε, θέλω να τους σωστά. Και οπότε, εσύ πήρε την απόφαση ότι θέλει να το ακολουθήσει. Mm. Καταρχά, να σου πω ότι ο, ο χώρο τη προσωπική ανάπτυξη, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο κόσμο ο κόσμο τη προσωπική ανάπτυξη, ε, ήρθε στο δρόμο μου την, στο πρώτο βιβλίο που διάβασα. Ήμουν μέτρια μαθητρία, πα εδώ προηγουμένω. Ε, με τις Κυριακές. Cheers τέτοια. to that. <laughs> We belong to you. Να <laughs> ζήσουν <laughs> σε... Δεν απολάβανα καθόλου το διάβασμα. Κάτι το οποίο άλλαξε 180 μοίρε τι τελευταίε, θέλει, δεκαετίε τη ζωή μου. Ε, το πρώτο βιβλίο που διάβασα μετά που τελειώσα το σχολείο ήταν ένα μικρό βιβλιαράκι προσωπική ανάπτυξη το οποίο μου έκανε δώρον ένας φίλος μου, διάβασα το και συνειδητοποίησα ότι τελικά απολαμβάνω να διαβάζω αυτού του είδους τα βιβλία. Ε, νόμιζα ότι το διάβασμα είναι παρέμβατο σε, σε άλλα πράγματα, αλλά όταν συνειδητοποίησα ότι okay, υπάρχει, υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, ο κόσμος της προσωπικής ανάπτυξης, ε, ξεκίνησα να απολαμβάνω το διαβάσμα. Ε, Οπότε, γύρω στα 25 μου εμπήκα στον χώρο της προσωπικής αναπτύξης. Και την πρώτη φορά που μπήκα στον χώρο του coaching ήταν όταν πήρα την πρώτη μου θέση ως διευθυντρία πολισιών γύρω στα 30 μου χρόνια. Μου άρεσε και η λέξη manager. Εγώ είμαι όπως το coach. Είμαι coach, δεν είμαι manager. Είμαι απολάβανε παραπάνω την εικόνα ενό ανθρώπου που κάνει support την ομάδα του να μεγαλώσει για να δουλέψει καλύτερα, αλλά όχι την εικόνα που είχα τότε οτιδήποτε ήταν γύρω από το, το, ρόλο του manager. Οπότε ξεκίνησα, συνέχισα να διαβάζω βιβλία προσωπικής ανάπτυξης, leadership, management, coaching ήμουν έτσι αρκετά, αρκετά στον χώρο, απολαμβάνω το πάρα πολλά. Ε, στο coaching, τι σπουδέ μου στο coaching ξεκινήσατε... Αποφάσισα ότι θα ήθελα να το κάνω έτσι πιο solid και να κάνω επιπρόσθετε σπουδέ στο coaching ε, πριν από δύο χρόνια, ε, το 2018. 17, 18, 17. Ε, όπου παρακολούθησα και τις μου, έγινα και certified coach ε, και εδώ και ένα χρόνο και κάτι είμαι και full time, full time coach ενώ προηγουμένως ήμουν και λίγο part time. Ε, ήταν μια στροφή, ήταν μια στροφή, έναν έτσι, ένα μια μεγάλη στροφή γιατί είχα, είχα έναν πολύ, είπες στάτους. το status για το ρόλο, mm. για τη θέση. Ήμουν διευθυντρία πωλήσεων σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία στην Κύπρο. Μετά ήμουν National Sales Manager πάλι σε μια άλλη πολύ μεγάλη εταιρεία στην Κύπρο. Είχα το στάτους, είχα το, την οικονομική άνεση, είχα, την, ε, είχα μια ομάδα 90 ατόμων στη διάθεσή μου, αρκετά εκατομμύρια να διαχειρίζουμε, αρκετά ευθύνε, αρκετά... Ξέρεις, ήταν ήμουν σε μια εταιρεία με πολλά καλού ανθρώπου και πολλά καλέ αξίε. Απλά κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι χρειάζεται να προχωρήσω έτσι λίγο παρακάτω και αποφάσισα ότι θα είχα γράψει και το θάρρος η αλήθεια και λέω γίνεται να, γίνεται να, να, να θέλεις να κάνεις κάτι έχεις το θάρρος να το κάνεις, οπότε... Έτσι γράψες το όμως πριν, έτσι γράψες το μετά, ναι. Έγραψα το πριν αποφασίσω να, να, ε? να αφήσω το. Έλα. Ναι. Ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο ε, το Μάρτιο του 20, βιβλίο της, της καραντίνας. Oh, έχουμε, 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 κάποια κοινά στοιχεία. Συγγνώμη μου να σε διακόψω. Έχουμε κάποια κοινά στοιχεία γιατί το πρώτον απεχθάνομαι τη λέξη boss, μάστρος. <Δο>, όταν το ακούω κάποτε, α πούμε, είμαι, ούτε καν μάνατζερ είμαι. Είμαι. Νιώθω και το λέω. πούμε, στο γραφείο και οπουδήποτε. Συνεργάτε είμαστε. Κόλεξ, πώ το λε, στο εξωτερικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να ακούω. <Φίλυξε> ναι, οκ, okay, ορισμό ναι, αλλά δεν μπορώ να με κοινώνει. Είμαι ο αυτάρχη, ο αστίγιο. Το ξέρει, βάζει μου κάτι κακό μέσα μου που δεν ανήκει σε μένα. Το δεύτερο είναι με του υπαλλήλου. Γιατί είχα μια παρόμοια. Πριν φτιάξω τη δική μου εταιρεία, την οποία ήταν, ε, να έχει έναν πάρα πολύ προσωπικό, μεγάλη διαχείριση νόμου ε, του κεφαλαίου να διαχειριστεί εσύ ε, προοπτική, το title, ε, και φυσικά το τρίτο ε, είναι ότι έχω βιβλίο καραντίνας, το οποίο ε, σύντομα να εκδώσω, ε, αλλά δεν έχει. Το Θάρρο ή η αληθεια θέλω να μου το εξηγήσει, α πούμε. γιατί Θάρρο, γιατί Αλήθεια. Μ. Ναι. Καταρχά, ένα μεγάλο πράγμα για το χείριμά σου. Να μου τα πει μετά τα, α, ναι, τα ναι, διαδικαστικά σου, ό,τι θέλει. Μπράβο σε εσένα. <σχ> <ό>, <σχ> ναι. Μπορούμε να ανταλλάξουμε, <σχ> ναι, <και, σχ> ναι. Σίγουρα, εννοείται. Ε, για πες. Ωραία. Ένα βιβλίο καραντίνα. Ένα βιβλίο, ναι. Ένα βιβλίο που γεννήθηκε Ξεκίνησε να γεννιέται τον Μάρτιν του, του 20. Ε, Αν θέλει, ήταν η απόφαση μου να κλείσω λίγο την τηλεόραση και να κάνω κάτι άλλο. Όταν ξεκίνησα να το γράφω, ξεκίνησα ακόμα μια φορά να γράφω ένα βιβλίο, αλλά μου ευκήκε. Και λέω: okay, μπορεί να μένει για μένα πριν, πριν αρκετά χρόνια. Και λέω: okay, μπορεί τελικά να με, α, με πρέπει να γράψω εγώ ένα βιβλίο. Οπότε. Και αυτή τη φορά δεν ήταν ο αυτό ο σκοπό να γράψω βιβλίο, ήταν το γράψιμο σαν, σαν να θέλει μια ενασχόληση, είναι εναλλακτικά. Οπότε είχα γράψει έναν άρθρο, είναι δημοσίευσα το, είχα γράψει ένα δεύτερο, νε ναι δημοσίευσα το. Απολάβανα το γραψιμο έτσι, δύο-τρει φορέ την εβδομάδα. Εκλέει πόρτα μου, κάθομαι μου μέσα. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, ε, ενώ το, τα βιβλία είναι τα φίλη, ξαφνικά πας και στην αντίθετα πέραν όχθη, α πούμε, το οποίο εσύ δημιουργά το βιβλίο. Ναι, ή, ναι. γράφεις. Ε, το, τούτο να θέλει είναι ένα δικό μου μοτίβο. Τα πράγματα που, που με φοβίζαν και συνεχίζουν να με φοβίζουν πιο πολλά είναι τα πράγματα που νιώθω σαν challenge ότι θέλω να, να κάνω. Ε, οπότε σκέψου ότι δεν ε, ε, είχα διαβάσει κανένα βιβλίο μέχρι τα 25 μου και ξαφνικά, ξαφνικά, ξαφνικά μετά από <laughs> πόσα χρόνια και πόσα βιβλία έχω διαβάσει, γράφω το δικό μου βιβλίο και τώρα ετοιμάζω και ένα δεύτερο. Ε, οπότε αν θέλεις, δεν ήταν αυτός ο σκοπός να γράψω βιβλίο, ήταν το γράψιμο ως ένα μέσο έκφρασης, ως ένα μέσο εκτόνωσης, ως ένα μέσο να μοιραστώ σκέψεις με άλλους ανθρώπους. Ε, κάποια στιγμή όταν μαζευτήκαν αρκετά, Συζητώντας με την coach μου τότε, λέει μου, μήπως τελικά τούτο το βιβλίο που ήθελες να γράψεις το έχεις έτοιμο. Και κοιτάζοντας πίσω, είδα ένα μικρό βιβλιαράκι, έτσι με συμπυκνωμένη, είναι όπως το γράφω, μέσα συμπυκνωμένα Φουκές. βουκές γνώσης. Ε, και λέω, οκ, okay, why not, why not, να, να το εκδώσω και να, να το μοιραστώ με ανθρώπους έτσι σαν μια εισαγωγή και μια γνωριμία μεταξύ μα και μια γνωριμία με το διαφορετικό τρόπο σκέψη και με την προσωπική ανάπτυξη. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλά, συνεχίζει να πίνει πάρα πολύ καλά. Α, είμαι αρκετά χαρούμενη για τούτο. Θυμάμαι που το είχαμε σαν. ήταν, ήταν μόλι το έκδοση, είχαμε μια φιλοξενία. Ναι, ναι. Ένα advertorial σε ένα από τα περιοδικά μα. Ε, κοίταξε, σπουδιών επίτευγμα για έναν άνθρωπο, πιστεύω, η έκδοση ενός βιβλίου, διότι πέρα από τον κόπο και το μεράκι και το, το όλον τρέξιμο στο να ετοιμαστεί για ένα βιβλίο και τα κόστα, γιατί τα βιβλία πλέον δεν είναι βιβλία, δεν είμαστε για το 80 70 από μόνη πηγή γνώση. πλέον το, βιβλίο έχει περάσει σε τρίτη ε, ε, βαθμίδα, ε, και θα, ε, θαυμάζω τους ανθρώπους, οι οποίοι ε, στο σήμερα, στη, στην εποχή που το χαρτί θεωρείται εχθρικό εργαλείο, να πούμε πλέον, να κάποιος Ναι, κάποιο να θέλει να εκδώσει ένα βιβλίο για του δικού του σκόπου που απλά λέει: «Ξέρεις τι, απλά για να γνωριστούμε. Εγώ στο διάβασμα του Ιβρα, αυτέ τι συμπισμένε μπουκέ γνώση και ερωτηματολόγιου, Ιβρα ερωτημάτων, Ιβρα δούλευκε σαν tools. Δηλαδή κάθε ένα βάζει του για κάποιο σκοπό. Και ο σκοπός διόρθω με πάνω σε αυτό. Είναι ίσως για να σου ξεκλειδώσει, να σου εργαλήσει, να σε, να σε βάλει να... Γιατί ξέρεις, έναν τέχνασμα που κάνουν και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι είναι να ερωτήσει τον εαυτό σου πίσω εσύ, να καταφέρει εσύ να κάνει την ερώτηση. Το να σε ρωτά κάποιο άλλο σε μένα, μπορεί να, αλλά το να με βάλει σε μένα στη διαδικασία να κάνω εξάσκηση ή στο σπίτι μου ή μπροστά, α πούμε, την ώρα τη συνεδρία, το να, 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 ερωτηθώ εγώ αν όντω εκείνο το πράγμα που κάνω είναι σωστό ή λάθο. Βρω αν, ανα... mm. το πάρα πολύ χρήσιμο, πολύ πολύτιμο. Είναι αθέλης ένας ε καλλιεργεί σε έναν νέον τρόπο σκέψης, να, να κάνω τις σωστές ερωτήσεις προς τον εαυτό μου. Mm. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Συμβαίνει κάτι. Κάτι το οποίο είναι challenging στη ζωή μας. Και βλέπεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ρωτούν το self-talk, το λεγόμενο που κάνουμε. Πού κάνουμε το self-talk. Mm. Το διάλογο, τον εσωτερικό διάλογο. Ο εσωτερικός τους διάλογος λέει γιατί σε μένα, γιατί σε μένα, γιατί σε μένα. Και αν θέλει, το που είπαμε πριν, θέλει πιο έξυπνε απαντήσει, κάνε πιο έξυπνε ερωτήσει. Όταν όμω καλλιεργήσω το είδο των ερωτήσεων που κάνω ακόμα και στον εαυτό μου, okay, τούτο που συνέβη και σε μένα είναι συνέβη για να μου μάθει κάτι. Τι προσπάθει να μου μάθει. Γιατί πολλέ φορέ. Το, 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 το άλλο που μου αρέσει είναι ότι αν δεν πάρουμε το μάθημα μα, πολλέ φορέ έρχεται και ξανά έρχεται και ξανά έρχεται το ίδιο. Το ίδιο πράγμα στον δρόμο μα με διαφορετική μορφή, αλλά είναι το ίδιο μάθημα μέχρι να πάρουμε το μάθημα. Έτσι, μπορεί να είναι χειρότερο μετά. Ναι. Και γιατί δεν το πήρα την πρώτη φορά, ξανάρχεται με άλλα. Ναι, ε, ναι, ναι με, άλλη μορφή. με άλλη μορφή. Οπότε, τι έρχεται να μου μάθει, πώ μπορώ να γίνω καλύτερη, πώ μπορώ να το ξεπεράσω. Είναι ερωτήσει που άμα, κάνω, άμα μάθω τον εαυτό μου να του κάνω πιο παραγωγικέ και πιο ενδυναμωτικέ ερωτήσει, μπορώ. Πιο εύκολα να φτάσω σε, σε, σε πιο καλά επίπεδα επίγνωση. Και, ακόμα και σε αυτό που είπε προηγουμένω, το, το mindfulness. Το να έχω επίγνωση τη σκέψη μου, τι, τι μου συμβαίνει, τι γίνεται. Ε, οπότε το βιβλίο του τον έχει αρκετέ ερωτήσει μέσα. Παίρνω μηνύματα από ανθρώπου που μου λένε ότι ε, διάβασα το την πρώτη φορά και μετά ξαναδιάβασα το και πια άλλα πράγματα. Δεν πιάσει άλλα πράγματα γιατί έδωσε άλλε απαντήσει. Ακριβώ, ναι. Έτσι, διαφορετικά ξεκινά στην αρχή που ξεκινά κάπω νοχελικά, διαφορετικά φτάνει στο τέλο. Και μετά λε, ίσω καλύτερα να επιστρέφει ξανά μετά. Αυτό και δεν συχνά με βιβλία που μα ενδιαφέρουν. Ναι. Επιστρέφουμε πίσω για να ξαναπιάσουμε με πιο σωστά το νόημα που ίσω μπορεί στην αρχή για κάποιο λόγο να, να καταλάβουμε τι ήταν. Ναι. Που μπορώ να το βρω. Ε, μέσα από τη σελίδα μου μπορεί κανείς να το παραγγείλει. Στα βιβλιοπολία Πάργα υπάρχει επίση και στα καταστήματα Public σε όλη την Κύπρο. Να αναφέρουμε και την ιστοσελίδα είναι www.vasovardaki.com mm -hmm. ε, Και σελίδα σου είναι ωραία, άρασε μου. Για το, το, το είναι ο απλό τρόπο που τα παρουσιάζει σε μένα, άρασε εγώ πάρα πολλά. Ε, θέλω να σε ρωτήσω πώ καταλάβει ότι ένα άτομο ή μια ομάδα ξεκινά να αλλάζει και οπότε καταλαβαίνει ότι ξεκινά να γίνεται η μεταμόρφωση προ. Γεια σα, Η λέξη μεταμόρφωση είπα κάτι που. Όχι, γελό γιατί. Όχι, όχι, γιατί άρεσε μου πάρα πολλά ερώτηση. Κάνει πάρα πολύ μεγάλε ερωτήσει. Πολλά ωραίε ερωτήσει. Έχει προετοιμασία, εντάξει. Στο να. Απλά ξέρει, επειδή είναι κάτι διαφορετικό, πρέπει να προσεχεί με το γάντι. Γιατί θέλω να πω κάτι που να είναι λάθο, όχι γιατί θα κάνω λάθο ούτε τίποτα, αλλά ξέρει, θέλω να βάζω σωστά του ορισμού. Όχι, ο όρο μεταμόρφωση που, που είπε, υπάρχει το transformational coaching που κάνουμε, mm. το οποίο όντω μεταμορφώνει ανθρώπου. Έχω ανθρώπου οι οποίοι μπήκαν μπ άλλοι και στη διαδικασία ανευχήθηκαν άλλοι άνθρωποι. Το λένε ήδη. Έχω το αίσθημα τη αυτογνωσίας και την αυτοπεποίθηση που είπαμε προηγουμένω, αλλά με, με επίγνωση. Ναι. Θέλω να λένε οι άλλοι πρώτα και μετά να, και μετά να επιβεβαιώνω. Ε, οπότε, πώς καταλαβαίνεις ότι γίνεται, γίνεται το Καταρχάς το transformation μπορεί να γίνει και σε ένα δευτερόλεπτο. Τι εννοώ, Μέσα σε μια συνεδρία μπορεί κανεί να. εξαρτάται από το θέμα. Αλλά μέσα σε μια συνεδρία μπορεί. βλέπει τον άνθρωπο ο οποίο μπορεί να σταματήσει να μιλά. Just... Ah. Α. την ίδια στιγμή συνειδητοποιά. Καταλαβαίνω εγώ ω coach ότι. Okay, τώρα κάτι γίνεται στο μυαλό του. Το σημαντικό σε αυτή τη στιγμή να, να του δώσεις το χώρο και το χρόνο Για το να, επεξεργαστεί το τον που μόλι σε συνειδητοποίησε. Γιατί τόσο χρόνο και τόσο χώρο που του δίνει, το ασφαλέ περιβάλλον, το safe space που του δημιούργησε, την ίδια στιγμή που έχει την επίγνωση, που πει, Α, α, οκ. Okay. Και μετά, μετά μπορεί να γελούμε, Τζοϊθκιό, γιατί να μου πει ήταν τόσο, τόσο. Γιατί δεν το έβλεπα τόσο καιρό, α πούμε. Σκουπιδού style. Τι είμαστε, σκουπιδού. Ω, ναι, ναι. Really. Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. <laughs> <laughs> Στα αγγλικά ονομαζεται aha moments. Την ώρα που κάνεις ένα... Moment. Aha moments. moments. Είναι τη στιγμή που κάνεις ένα κλικ και ξαφνικά φωτίζονται τα πάντα. Και ξέρεις πλέον... Γιατί είναι σαν να έχεις φίλτρα και φύγαν τα φίλτρα και τώρα βλέπεις πιο ξεκάθαρα πάντα για το θέμα που συζητούμε. Τώρα, σε μια πιο μακροπρόθεσμη, ε, αν θέλει, βάση. Ε, πάλι εξαρτάται από την περίπτωση, εξαρτάται από το θέμα, από το στόχο που δουλεύουμε, αλλά θα το καταλάβω πάντα από τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Ένα ε, έρθει για να μου πει: Ξέρει, πλέον νιώθω έτσι. Ε, πλέον μπορεί να, το, μπορεί να το εκφράσει. Μπορεί να εκφράσει του την αλλαγή. Οπότε. Να έρθει κατευθείαν από το άτομο. Οκ. Okay. Και αν η καταλληλή ηλικία υπάρχει... Συγγνώμη. Υπάρχει καταλληλή ηλικία, δηλαδή αν εγώ είμαι 57 χρονών, είμαι 63, αν είμαι 18, αν είμαι 25. Υπάρχει κάποια ηλικία που να λέει ότι τώρα η καταλήρη, είναι η καταλληλή ή είναι ανεξαρτήτη ηλικία. Υπάρχει κάποια ηλικία που αποφασίζουμε ότι σταματούμε να αναπτυσσόμαστε και να... ή αποφασίζουμε ότι, οκ, okay, ως δάμε ήταν, ως τα 60 μου ήταν, ότι κέρδισα, κέρδισα, πλέον ε, θα αναπτύχθω άλλο. Όχι. Η ε. απάντηση είναι, δεν υπάρχει ηλικία. Υπάρχουν ακόμα και υπάρχουν και ειδικότητε, μια ειδικότητα που εγώ δεν την ακολουθώ, αλλά υπάρχουν και ειδικότητε όπου άνθρωποι ε, ε, που, που φεύγουν το που περνούν στο στάδιο της αφιπηρέτησης και κάνουν coaching σε εκείνη την περίοδο της ζωής τους για να μεταβούσουν στην καινούργια τους ε, ζωή. Γιατί ενώ εν, ενώ στην προαγωγή που είπαμε προηγουμένω. Κανένα σε σέμαθε πώ να είσαι όταν, όταν αφιπηρετήσει, για παράδειγμα. Άρα υπάρχει ολόκληρο νύχ σε τούτο το κομμάτι. Ανθρώποι οι οποίοι είναι στο στάδιο τη αφιπηρετήση και θέλουν Τώρα να βάλουν καινούριου στόχου για την αφιπηρέτηση του, για την ποιότητα τη ζωή του, για το πώ να βάλουν τα πράγματα ξανά σε μια σειρά. Έμαθα να δουλεύω μια ζωή, τώρα ξαφνικά που Δευτέρα δεν έχω να πάω πουθενά, mm. δεν μου κάνω. Ξε, ξυπνώ και βλέπω πολλού ανθρώπου που είχαν ζωή πάνω του, ήταν δραστήριοι-δραστήριοι, και μπαίνουν στην αφιπηρέτηση, και αντί να είναι ακόμα πιο ναι, ζωντανί, για ναι. δραστήριοι, να, να πέφτουν σε, σε, σε ένα λίθαργο γιατί. γιατί εν βρίσκουν νόημα στα καθημερινά που κάνουν. Ενώ πλέον το προσδόκιμο τη ζωή είναι ε, πολλά πιο μεγάλο από ότι ναι, ναι. πριν, ε, πριν αρκετά χρόνια. Οπότε έχει ακόμα πολλή ζωή μπροστά σου και πολλά πράγματα να κάνει. Προσθέσω πάνω σε αυτό που λε πάρα, πολλά, πάρα πολύ καλά ότι οι ποδοσφαιριστές ή συγγνώμη, οι άθλητες, οι οποίοι έχουν συνέναν προσδόκιμο καριέρας. Δηλαδή, ένας στα 35, 36, 37 θεωρείται γέρος. ακούς πολλές φορές ότι μέσα στο γήπεδο όλα λέει όσο γέρον πάει, εντάξει. Κατάλαβες, σε μια πολλά ωραία ηλικία. Δηλαδή, εγώ είμαι τώρα 37 ας πούμε και λέω έχω το ζωή πάνω μου και σκέφτομαι ότι θεωρούμε γέρο για ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Κατάλαβε. Mm. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν μάθει να είναι προγραμματισμένοι βάσει εντολών. Δηλαδή, στα 11 του ξεκίνησε να έχει προπονητή, ας πούμε, σοβαρό που να του λέει: Ξέρει, θέλω να κοιμάσαι γρήγορα, θέλω να κάνει αυτό, φυσιογραφίε σου, τα πάντα όλα. Την τρίτη, κάνει αυτό. Ή, να βάλω τους προσφαιριστές που είναι, το, είναι η μάζα του λαού, ή, συγγνώμη, το, το λαϊκό, το ξέρεις, το αθήμα. Mm. Ε, θυμάμαι στη ΣΥΠΑ ότι αρκετές ομάδες ξεκινήσαν τη δεκαετία του 2000 να βάζουν στο American Football και όχι μόνο, και στο μπάσκετ, τους α, ψυχολόγους μετά το τέλος της καριέρας. Mm. Δηλαδή υπήρχε ένα όρος στο contract του συμβολέου ότι όχι μόνο θα υπάρχει ψυχολόγο μέσα στην ομάδα. Όταν εσύ αφιπηρετήσει, γιατί θέλουμε. Κοίταξε, ένα άνθρωπο ο οποίο τελειώνει την καριέρα του και μετά παίρνει την κάτω βόλτα, η ομάδα πάλι χάνει για εκείνον. Mm. Ε, σιγά, γιατί έκαμε την γνωσία, είδαμε τον μετά, ή μπορεί να πάθαινε κάτι, ε, χρεοκόπηση, έγινε αυτοκτόνησε, είχε χάγια ζωή οικογενειακή, γιατί το ένα νεώθησε το άλλο, γιατί ξέρει. Όπω είπαμε και πριν, κυρίω οι άντρε, όταν παίζουν σε κατάθλιψη, όταν πέσουν γενικά, πέφτουν. Και τα πάντα φταίνουν Βέβαια. Και μια γυναίκα που προσπαθεί να του κάνει έναν εύκολο tap on the back, ακούσε έναν hey, άσε με, και ξέρεις, μπορεί μπορεί να κάνει, Ή μαζεύεται σαν το teddy bear και χειρότερα γίνεται. Στο mm. So, τους έχω ψυχολόγους ακόμα και aftermath, -after, δηλαδή μετά το τέλος, γιατί... Ε, ε, είναι τα ζωή του. Δεν είναι η ηλικία του. Δεν είναι ταιγιώνεν. Απλά οι άνθρωποι θέλουν συν κάτι καινούριο να του ξεμπλοκάρει και να του βάλει σε μια σωστή τροχιά που να ξαναξεκινήσει η νέα του ζωή. Που, που εγώ πολλέ φορέ λέω, γιατί θα συναστραφώ με του ανθρώπου, αγόρι μου τώρα να μην πιω να Ε, μα τότε ξέραμε όλοι και όλη μέρα ναι. τα κανάγια πέρα. Ναι, Τώρα έχει την ελευθερία να ξαναγίνει ξανά αυτό που είσαι. Σε μια πιο όρημη ηλικία. μπορεί να γίνει οτιδήποτε θέλει. Ξέρει τι μορφό πράγμα είναι να μπορεί να, να, μπορείς να, γίνει ό,τι θέλει. Ναι. Μπορεί να ξανασπουδάσει. Ή αν δεν έχει σπουδάσει, μπορεί να νιώσει πλέον το πράγμα. Γιατί ποιο απαγορεύεται, πού το βλέπω. So, το πράγμα απλά πρόσθεσα ότι. Ε, πάνω σε αυτό που αναφέρε πριν. Ότι ε, Κυρίω οι αθλητές mm. βλέπεις να χάνουν το... Και, να προσθέσω σε το που λέει Ζανέτ ότι όταν έχω μάθει τη ζωή μου να συνδέεται το νόημα με τα achievements και έχω πάρει μετάλλια έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, ναι, ήμουν ξέρω πρώτη MVP. και πάει λέγοντας και το νόημα ναι συνδέθηκε με τα achievements και ξαφνικά είμαι έξω από την ομάδα Ψάχνω το νόημα. Δεν υπάρχει νόημα. Τούτη γνώση που είπε στο ρε παιδί μου, τώρα μπορεί να κάνει όσα θέλει να κάνει, τούτη η γνώση πρέπει να έρθει από τον ίδιο. Τούτη η συνοδετοποίηση, αν θέλει, όχι γνώση, γιατί η γνώση στο μυαλό μπορεί να υπάρχει, αλλά η συνειδητοποίηση πρέπει να έρθει από τον ίδιο. Άρα, ναι, είναι εξαιρετικό παράδειγμα το που λέει ότι. Και κυρίω οι αθλητέ, επειδή προπονούνται καθημερινά, νομίζουν ότι ο κόσμο νομίζει ότι ένα επαγγελματή αθλητή είναι συνεχώ motivated. Όχι, είναι όπω εσύ είπα, δουλειά. Οι μισέ προπονήσει στη ζωή του υγιήναν, ήταν άχαρε, ήταν κάτω από βροχή, κάτω από ήλιο. Δεν ήθελε να πάει πρώτη στο εξωτερικό, να φύγει η γυναίκα του οτιδήποτε. Είναι, βαρέθηκε να κοιμάται που η ώρα 9 και, και. Όμω επειδή προπονείται, ήρθε ακόμα ένα κομμάτι να δέσει. Μετά δεν προπονείται. Και όχι τόσο σκληρά, ίσω. Okay. Άρα τι πρέπει να κάνει. Μπορεί να έρθει ε, η, τα, ε, αλλάζει η διέτα του, αλλάζει η διατροφή, αλλάζει ο τρόπο που γενικά Γιατί όλα συνδέονται με το στομάχι, σου μπροστά κιλά. Βλέπουμε το πολλέ φορέ. Mm. Ε, άρα η, η απώλεια κιλών μπορεί να έχει. Μετά ε, είχα θυμώσει μια ιστορία που άκουγα παλαιότερα πριν ένα podcast το 2016 17 που μου έμεινε πραγματικά στο μυαλό. Πάλι με έναν αθλητή, πάλι στη ΣΥΠΑ, ο οποίο επειδή την επόμενη μέρα να γραφτεί σε γυμναστήριο και του λένε ε, 55 δολάρια. <laughs> και του λένε, έχουμε δεχεί 20 χρόνια που ε, προπονώ, πληρώσα ποτέ ε, μου, ξέρεις ποιος είμαι με διάσμος. Ναι, 55 δολάρια. <laughs> και έριξε το. Ναι. <laughs> και λένε, μετά λέει, πήγα σπίτι και το δεύτερο χτύπη, αν έρθει η γενέκα μου μετά από δύο εβδομάδε. Λέει, Πα, ενώ παγιά δεν είχα νιώσει ποτέ το τι σημαίνει να βάλει σκυλά. Και λέει, μα πώς είτε να βάζει ο κόσμος σκυλά ξαφνικά. She pinched me on the back, λέει. Ξέρεις, εδώ που έχουμε ψωμάκι, α πούμε, lenten, και λέει: Ε, λέτε, είστε μπουγάμνη, α πούμε. Ξέρετε, ξεκίνησε να νιώθει άβολα, και τον είχε το ρίξει. Εσύ προσωπικά, ως άνθρωπο, από πού αντλεί τη δική σου δύναμη. Ε, μια ερώτηση που μπορεί να την κάνει όχι μόνο στο coaching, όχι μόνο σε σένα. Φυσικά μπορεί να γίνει στον οποιοδήποτε άνθρωπο, αλλά κυρίω όταν έχει ανθρώπου απέναντί σου οι οποίοι προσπαθούν να σου δείξουν τη σωστή πλευρά ή να σε ξεκλειδώσουν. Πολλέ φορέ θέλω να ξέρω κι εγώ προσωπικά. Εσύ προσωπικά πώ βρίσκει τη δύναμη, Με τη δουλειά με τον εαυτό μου. Και τι εννοώ με τούτο. Με τι δικέ μου αθελεί ε, ρουτίνε, mm -hmm. με με το δικό μου coach, γιατί είμαστε άνθρωποι και ω άνθρωποι έχουμε τα πάνω μα, έχουμε τα κάτω μα. Και μόνο ανθρώπινο είναι να κάνει πίσω γυρίσματα, να νιώθει αδυναμία κάποιε στιγμέ, να νιώθει ότι κάποια πράγματα πετυχαίνουν, κάποια πράγματα δεν πετυχαίνουν, να νιώθει τούτα όλα τα συναισθήματα μόνον ανθρώπινα είναι. Οπότε χρειάζεσαι support. Και ω coach χρειάζεσαι support. Οπότε και εγώ ω coach έχω το, το δικό μου coach με τον οποίο συναντιούμαστε κανονικά. κάνουμε τι συνεδρίε μα, έχουμε του στόχου μα. Ε, και μέσα από την εκπαίδευση. Θεωρώ ότι αν θέλει να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα καλύτερα, χρειάζεται να γίνει καλύτερο από το πρόβλημα. Πες το ξανά. Αν, αν έχω ένα πρόβλημα και θέλω να το αντιμετωπίσω πιο καλά, χρειάζεται να γίνω καλύτερο από το πρόβλημα. Χρειάζεται να γίνω καλύτερη από το πρόβλημα. Mm. Δηλαδή, αν το πρόβλημα είναι επίπεδου 5, α το πούμε έτσι με, με έναν απλό παράδειγμα, αν το πρόβλημα είναι επιπέδου 5, και εγώ είμαι στο 4, δεν θα το λύσω ποτέ. Το πρόβλημα, αν εξακολουθεί να είναι πέντε. οπότε τι χρειάζεται, Να ανέβω εγώ, να ανέβουν οι δικέ μου γνώσει, οι, γνώσεις, οι δικές μου δεξιότητε το δικό μου το mindset, το τρόπο σκέψη, να ανέβω εγώ. Οπότε, αν ανέβω εγώ, να λύσω και το πρόβλημα. Και μετά, να λύω άλλα προβλήματα. Πιο, πιο, μεγάλα και πιο μεγάλα. New level, new devil, λένε κάποιοι. Οπότε, σταματούν τα προβλήματα. Σταματούν οι προκλήσει. Όσον εσύ ανεβαίνει, ανεβαίνει και το level των challenges, των, προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει. Άρα, ένα κομμάτι είναι η δική μου αθελής εκπαίδευση, η δική μου ανάπτυξη, οι μου, δικέ μου γνώσει, πώ εγώ αναπτύσσουμε μέσα από τούτο για να μπορώ να αντιμετωπίσω τα πράγματα και να τα δω. Και έχω κάθε μέρα με διαφορετικό φακό. Ε, ένα δεύτερο κομμάτι είναι το πώ οι, οι αποφάσει. Τι τι εννοεί αποφάσει. Είπα σου προηγουμένω ότι κάτι που με φοβίζει, πάω και κάνω το. Ε, με μια λογική μπαντάλα, το να βγει έξω από τη ζώνη σου σημαίνει ότι να, 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 κάνει extend τη ζώνη άνεση σου, yeah. να σε αναπτύξει. Τα πράγματα που μα βγαλούν λίγο έξω από τη ζώνη άνεση μα, αναπτύσσουν μα. Οπότε, ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι δοκιμάζω πράγματα τα οποία ξέρω ότι είναι να με ξεβολέψουν. Δεν ακολουθώ πάντα τον εύκολο δρόμο. Αν τον ακολουθήσαν, μπορεί να μένει καμιά τούτο που κάνω τη στιγμή, γιατί ήταν πιο εύκολο για μένα να μείνω στη θέση που ήμουν, στο ρόλο που ήμουν, που ήξερα πάρα πολύ καλά και ήμουν πάρα πολύ καλή. Αλλά Προτίμησα να, να ξεβολευτώ. Ε, γιατί το ξεβόλεμα φέρνει πάντα δώρα. Mm. Το ξεβόλεμα φέρνει πάντα δώρα. Mm. Αυτά. Έτσι, ε, ε, και σίγουρα και άλλα, άλλα πράγματα. Αλλά έτσι, τα, βασικά, τα βασικά εντούτα. Το πώς αναπτύσσεις τον εαυτό σου. Και το πώς... Είναι ε, σημαντικό να παρουσιάσεις τον εαυτό σου. Μιλώ πολύ ειλικρινά, Το να ακούσω ότι κι εσύ χρειάζεσαι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαντάζεσαι να μου μια απάντηση, με όλη μου την ειλικρίνεια, ότι ε, φαντάζομαι να σου απαντήσει κάποιο να σου πει ότι ξέρει, εγώ είμαι μια χαρά. Έτσι χρειάζομαι το coaching. Ένα ε, ναι. Έτσι ε, και να πει το άλλο, θέλει εσύ το. Κατάλαβε, ή ε, ο άλλο να το. Άρα, το ότι μου απάντησες και άρεσε μου το ότι Είσαι άτομο που αποδέχεται προκλήσει. Mm. Είπε κάτι πολύ σωστό. Το ότι στο comfort zone α, έχει κάποια δώρα. Εγώ πάντα, στα, όταν σπάζω το comfort zone, συγγνώμη, όταν, όταν σπάζει το comfort zone σου, έχει κάποια δώρα. Εγώ λέω ότι πολλέ φορέ, το λέω σε όλου, όσα ρίψω κίνδυνα πράγματα έχω κάνει, ανόητα, ηλίθια ή κανονικά. Ακραία ή μη ακραία. Εκεί έκαταλαβα ότι ζούσα, όταν η αδρεναλίνη μου γενικά, ε, ε, μιλώ μόνο των ακρεμωμένων κρεμών τώρα ας πούμε στις Άλπης, απλά το γεγονός ότι, ίσως το ότι το φτιάξει του το podcast εδώ ας πούμε, που ε, 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 για να έχει ε, 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 να πάθει κάτι, για να πάθει κάτι πρέπει να είναι πλακώσει, να είναι σαν κάθομαι, εντούτοις προκαλεί μου αδρεναλίνη είναι ο πάντα ο νέος καλεσμένος που δεν, πολλές φορές δεν τους ξέρω. Πολλέ φορέ μπορεί να μην του έχω δει καν. Πολλέ φορέ μπορεί να μην ξέρω τι με περιμένει. Αλλά δημιουργικά μου αδερναλίνη. <σχεδιά> Επειδή ένα ρίσκο. Και θεωρώ ότι είναι το πράγμα, α πούμε, ξύπνησε με. Είμαι ζωντανό στην Σω γι' αυτό είμαι χαρούμενο όποτε έρθαμε στο στούντιο. Δηλαδή, πέρα από την ατμοσφαιρική του ύπαρξη, και ότι με θεωρεί ο Κλινίσκου, και ο Μοχάμεντα και ο Ανιστάιν του τι χαρά να πηγάζει στο ότι η αδερναλίνη μου έστα ύψη και ότι είμαι έξω από το comfort zone μου, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πει κάτι που είναι λάθο, κάτι οτιδήποτε. να σε τιμωρήσουν τα παιδιά του social media. <laughs> να πάνε <laughs> <είναι> κάτι πληκτρολόγια. <laughs> Κοίταξε, <laughs> κάτι, κάτι άλλο που έτσι. Mm. Ακούγοντα να μιλά, είστε μου το εξή. Ε, μας Μα αρέσει η λέξη motivation. Προσωπικά θεωρώ ότι ένα άνθρωπο δεν μπορεί να είναι συνέχεια motivated. Σωστό. Δεν μπορεί. Και δεν μπορεί να είσαι θετικό συνεχώ. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια motivated να κάνει κάτι. Μπορεί να είσαι inspired όμω. Αν είσαι inspired, αν δηλαδή πιστεύει στο γιατί το κάνει, Ποιο είναι ο λόγο που το κάνει, Ποια είναι τα principles, ποιο, ποιο είναι το μεγάλο σου γιατί. Ένα εξαιρετικό βιβλίο είναι το Find Your Why του Σάιμον ε, Σινεκ. Το, το, το οποίο λέει πώ ξεκινώντας που το γιατί, μπορείς, αν ξέρεις το γιατί σου, να, κάνεις, να, να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις που σίγουρα είναι να έρθουν. Οπότε, αν έχεις ένα δυνατό γιατί, αν ξέρεις γιατί είναι σημαντικό για σένα, τότε να αντιμετωπίσεις και τα δύσκολα, να αντιμετωπίσεις και τα, και τα πάνω σου και τα κάτω σου. Και τα... Άρα, δεν ε, 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 μπορεί να είσαι συνέχεια motivated. Βέβαια. Και ξέρεις παλαιότερα, όταν πήρε παραμάζωμα τη λέξη και φανεζεύει συνεχώ παντού, Uh, uh, how to be motivated, how to the... Ναι. Uh, είναι πάρα πολλά κουραστικό και ναι. πιθανόν αν το... Αν τη λέξη ένας άνθρωπος δεν διαχειριστεί και ο μόνος του λόγος υπάρξει στη ζωή είναι να είναι συνεχώς motivated, τότε βλέπω σύντομα την καταστροφή. Βέβαια, διότι, ναι. ξέρεις τι δύσκολο πράγμα είναι να είσαι motivated. Είναι σαν να είναι... αγγίζει τα ωραία στελειότητας. Και είναι δύσκολο πράγμα τη ζωή να είσαι τέλειο άνθρωπο. Είναι ακριβώ το που λέει. Όταν, όταν προσπαθώ να είμαι συνέχεια motivated, καταρχά δεν αποδέχομαι τον εαυτό μου ότι ενώ okay, να είναι και στα κάτω του. Άρα λείπει η αποδοχή. Όταν λείπει η αποδοχή, αργά ή γρήγορα να χτυπήσω ο εαυτό μου για να, να μου πει: Όπα, τι κάνει. Ξουθενώνει με, μπορεί να σε συνέχεια. Έτσι, να προσποιεί σε συνέχεια ότι είσαι συνέχεια motivated. Το motivation δουλεύει δουλεύει και short term. Δηλαδή, έχουμε μια ομάδα, θέλουμε να βγει έξω και να νικήσει τούτον τον αγώνα τώρα στα επόμενα 30 λεπτά. Το να ένα, στους, του, ναι. ναι. του κάνω motivation. Mm -hmm. motiva ένα motivation speech, να μιλήσουμε, να, να του κάνω motivate τώρα, το οποίο ε, σαν να, σαν να πιάσα το energy drink, να το ήπια, και, ναι, Αλλά ναι. μπορώ να πινώ κάθε μια ώρα για τι επόμενε δέκα μέρε, κάποια στιγμή. Για το επόμενο τη ζωή μου. Ναι. Ε, Άρα το motivation δουλεύει και όλα τα πράγματα είναι καλά. Αυτά είναι να τα κάνουμε όταν πρέπει, όποτε πρέπει, και, για, και να ξέρουμε. ξέρεις τι μπορώ να έχω εργαζόμενους που το, να θέλω, motivated τους εργαζόμενους, Όχι, mm. του θέλεις motivated. Mm. θέλεις τους inspired. Mm. Θέλεις να πιστεύουν σε αυτό που πιστεύει και να μοιράζονται τι ίδιε αξίε που μοιράζεσαι ω εταιρεία, για να μπορούν και στι δύσκολε στιγμέ να είναι ακόμα εδώ. Μπράβο. Mm. Συμφωνώ και σε αυτό. Ε, τα τελευταία χρόνια ε, ε, βλέπαμε το, το, το όλο το πράγμα να γίνει λάθο. στην αρχή. Δεν ξέραμε πώ να το αποδεχτούμε. Δηλαδή, το να είσαι συνεχώ motivated. Τι σημαίνει, δηλαδή, αναφέρει κάτι πριν. Είναι λέσουσα, δέχομαι εγώ το, το, το κάτω. Εγώ να σου πω ότι στη ζωή μου έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από το κάτω. Δηλαδή μια κακιά μέρα που με πάρα πολλού προβληματισμού που να με ρίξει σε έναν καναπέ. Που γίνεται συχνά, δηλαδή δεν είμαι άτομο το οποίο είναι ένα, σε έναν καναπέ. Είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο απολαμβάνει την ώρα που πρέπει έναν καναπέ, πιστεύω. Εκείνο Εκείνον το ρίξιμο, εγώ το θεωρώ λίγο και προσπαθώ να εκμεταλλευτώ το κάθε, την κάθε στιγμή του. Εκείνη που θα σβήσω τα τηλέφωνα, εκείνη που θα α... σβήσω όλα τα social media, εκείνη που θα κάτσω και θα συλλογιστώ, και θα πω: Οκ, okay, αλλά εκείνη που βρίσκω πολλέ απαντήσει. Mm. Όπω ο Νίτσε πολλά, πολλά καλά το έλεγαν ότι ο άνθρωπο όταν πάει στον πυθμένα 20.000 πόδια κάτω από τη θάλασσα μπορεί να βρει έναν νέο κόσμο. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να δει στο sunshine, στον ήλιο. Υπάρχουν και οι κόσμοι, σημαίνει ότι πρέπει να συνεχώ ούτε στον πάνω ούτε στον κάτω. Αλλά πρέπει να αποδεχτεί ότι υπάρχει και ο ήλιο, υπάρχει και ο πυθμένα πειθυμένος... κάτω. Mm. Ε, εάν ε, έπρεπε να μου δώσει τρει λέξει για, για, για τα πλεονεκτήματα coaching. Μπορεί να είναι πέντε ή μπορεί να είναι δύο. Απλά εγώ βάζω τρει για, για να σε δυσκολέψω λίγο. Αλλά εντάξει. Ε, τρία πλέον εκτήματα. Το οποίο μπορεί ένα άνθρωπο να κερδίσει για να το αναλύσουμε και λίγο πιο σε κάποιον ο οποίο θέλει να πει: OK, at the end of the day, τι είναι. Θα σου πω τι λέξει που μου έρχονται πρώτε πρώτε στο μυαλό, και μπορεί να τι πάρει μου έρχεται η λέξη «στοχοθέτηση», μου έρχεται η λέξη «επίτευξη», μου έρχεται η λέξη «αποδοχή», η λέξη «αυτοπραγμάτωση», μου έρχεται η λέξη «ομαδικότητα», «δημιουργικότητα». Ή μου από να τρεις. Ναι, αν το ξανακάμω. Αν έχεις δέκα. Δεν <laughs> <laughs> μπορώ να πω τρεις. Ναι, ναι. Οκ, okay, να μου πεις τις λέξεις. Ε, λάθος ο, ο λάθος το ότι εγώ σε έβαλα σε ένα λούκι. Να μου πεις κάποιες λέξεις, σε παρακαλώ, που εγκλειδιά και στο τέλο τη ημέρα έχει ένα άνθρωπο να, 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 να κερδίσει μέσα από το πράγμα. Αυτοπεποίθηση. Ναι. Αυτογνωσία. Mm -hmm. Ανάπτυξη. Πάσου τρει. Θα σου πω ναι, άλλε. Ναι. Αυτοπεποίθηση, αυτογνωσία και ανάπτυξη. Αυτογνωσία, όπω λέμε και η επίγνωση που μου αναφέρει στι αρχέ. Mm. Δηλαδή το βάζουμε. Ναι. Η επίγνωση μπορεί να έχει να κάνει και με την επίγνωση του περιβάλλοντο. Η αυτογνωσία όμω έχει να κάνει με, την... με το να γνωρίζω πάρα πολλά καλά τον εαυτό μου. Με... Πάμε σε έναν interview και μας ρωτά ο interviewer, πες μου πέντε δυνατά σου χαρακτηριστικά. Και ακούς τον άνθρωπο απέναντι να λέει, α, μ' αρέσει και να μιλώ για μένα. <laughs> 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 sorry, αλλά για σένα που Πε Πες μου πέντε δυνατά χαρακτηριστικά σου. Έχεις αυτογνωσία, γνωρίζεις ποιά είναι τα δυνατά χαρακτηριστικά σου. Πες μου πέντε λαττώματα σου. Ε, είμαι τελειομανής. Βλέπει, δεν ξέρουμε τον εαυτό μα. Οπότε, όταν δεν γνωρίζω τον εαυτό μου, πώ μπορώ να γνωρίζω που είναι τα όρια μου. Όταν δεν γνωρίζω που είναι τα όρια μου, πώ μπορώ να ξέρω πότε τα ξεπέρασε. Όταν δεν γνωρίζω που είναι τα όρια μου, πώ μπορώ να ξέρω πότε τα ξεπέρασα εγώ. Πώ μπορώ να βάζω στόχου που είναι λίγο έξω από τα όρια μου και όχι πάρα πολλά έξω από τα όρια μου, οπότε να, να... Δηλαδή σαν να λέω εγώ ότι δεν έτρεξα ε, ποτέ μου και ξαφνικά θέλω να τρέξω αύριο ένα μαραθώνιο 42 χιλιόμετρα. Πρέπει να ξέρω. Τα όρια μου. Ναι, τα όρια μου. Για να ξέρεις μου... και πώς θα αντιδράσω. Ναι. Και τα όρια μου έχει να κάνει με τη φυσική μου κατάσταση, με τη συναισθηματική μου κατάσταση, με την νοητική μου κατάσταση, γενικά με όλη την ολότητα που έχω ως άνθρωπος. Οπότε αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και ανάπτυξη. Και έβαλε τα και σωστά με τη σωστή την, uh, θέση, πιστεύω. Φτιάχνουμε και μοντέλα τώρα, φτιάχνουμε εδώ. Γράφουμε, δηλαδή. Mm. Mm. <laughs> 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 ε, υπάρχουν λέξει ε, που εσύ δεν σου αρέσει να τις ακούσει, που απεχθάνεσαι είτε κατά τη διάρκεια ενό μια συνεδρία είτε γενικά στη ζωή. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Σε μια συνεδρία αν έρχεται ο Ζανέτος, είναι ένας τύπος ο μπορεί να είναι αρνητικό ή ένα ένας τύπος ο οποίος δύσκολα βάλει φραγί. μπροστά ε, ή αν δεν έχει φραγή, είναι φραγή του, είναι αρνητισμός, είναι «I know everything», «Ξέρω τα πάντα» το αντίθετο, το μότο του «Δεν ξέρω τίποτα» που έλεγαν κάποιοι σοφοί. Ε, ή έξω, α πούμε, πίνει έναν καφέ με κάποιο φίλο, φίλη που έχει να δει 5-6 μήνε, ή απλά ακούει συνεχώ το Ε, το τα γύρω Ε, πρέπει να εγώ πριν χρόνια το γάμο. Ή πιστεύω εγώ σου τα πράγματα. Έχει κάτι εσύ, τα pet peeves σου βασικά. Mm. Λένε στο εξωτερικό τα pet peeves. Λέξει που απεχθάνεσαι, ή ορισμού, ή και κάποια πράγματα μέσα σε τον, τον κόσμο. Uh, σου πω κάποιες συμπεριφορές αν θέλει, οι οποίες με, με καπνούν challenge. Mm. Οι οποίε δεν τα απεχθάνομαι, αλλά συνειδητοποιώ ότι ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου εκπέμπει σε άλλα κανάλια, οπότε μπορεί να μην μπορούμε να συνεπάρχουμε. Έναν που τούτα είναι η επικρίση. Η επικρίση. Καθόμαστε εδώ μαζί και ξεκινάς να μου κρίνεις τον Α, το Β, το Γ. Την κοινωνία, την κακή σου την τύχη, το μάστρο σου. Φταίει πολιτική. Φταίνουν όλοι που Για μένα, ε, οι άνθρωποι οποίοι είναι συνεχώς στο blaming, στο να ρίξουν την ευθύνη κάπου αλλού, έχουν πολλές προοπτικές ακόμα να, για ανάπτυξη. Γιατί το πρώτο να θέλεις, το πρώτο μάθημα, που χρειάζεται να πάρει, αν θέλει ο καθένα, είναι, είναι η ανάληψη τη ευθύνη. Αν νιώθω ότι οτιδήποτε έχω σήμερα, δεν φέρω εγώ καμία ευθύνη. Η ζωή συμβαίνει σε μένα, ούτε γίνονται σε μένα. Και γιατί συμβαίνουν σε μένα, γιατί απλά έχει κρίση, άρα φταίνει άλλη, ε, σημαίνει είμαι ακόμα πίσω. Είμαι ακόμα πίσω. Πρέπει να αναλάβω την ευθύνη μου και η ευθύνη με, με την ωραία τη την, την, την εννία, όχι η ευθύνη με το με το δάχτυλο, κάπω έτσι, ε, την ευθύνη μου, ότι okay, ποιο, ποιο είναι το δικό μου μερίδιο ευθύνη για το που είμαι σήμερα. Τι ανέκαμνα διαφορετικά θα ήμουν κάπου αλλού. Ε, το, οπότε το, η, το, η επίκριση και το blaming, το να κατηγορώ όλου του άλλου εκτό που το να αναλαμβάνω την ευθύνη μου, σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο με ενοχλεί. Αποφεύγω, αποφεύγω όμω αν, αν νιώσω ότι δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Αποφεύγω να. Συνδέω οι άνθρωποι που είναι έτσι και εγωιστέ, ναι. Δηλαδή, το φταίω του άλλου για όλα. Εγώ εντάξει, είναι και θέμα εγωισμού. πέφτω εγώ στο να αναλύσω καν ή δεν μπορώ να αποδεχτώ καν το γεγονό ότι εγώ μπορώ να κάνω λάθο. Πάμε πίσω στην αποδοχή, ναι. Σωστά. Πάμε πίσω στην αποδοχή. λες, οκ, ποιο, γιατί εγώ. Η άλλη που φταίνει. Το πίστεψε με κάποιον. Πες μου και πριν πότε, πότε καταλαβαίνει όταν, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι έχει μερίδιο ευθύνη σε ό,τι συμβαίνει, ε, τότε γίνεται μεγα, ε, είναι ε, game changer. Δηλαδή γίνεται μεγάλη αλλαγή όταν συνειδητοποιήσει ότι οκ. Okay, εσύ συμβαίνουν απλά πράγματα σε μένα. Τι τα κάνουν τα πράγματα που συμβαίνουν σε μένα. Πώ αντιδρώ σε τα πράγματα. Οκ. Σωστό. Πολλά σωστό. Εμένα προσωπικά... Α, εκείνο που δεν μου αρέσει σήμερα στη ζωή είναι θέμα... Είναι ξέρω, συμπεριφορά. Είναι... Με πείθουν πάρα πολλά οι ανθρώποι που έχουν κάνει πράξει και είναι απλά λόγια. Α σου δώσω ένα παράδειγμα. Αν εγώ τώρα είμαι σε ένα γυμναστήριο και α, επιθυμώ να έχω έναν personal trainer, θα ήθελα πάρα πολύ ο personal trainer να μην είναι ακαδημαϊκά μόνο καλός, να είναι και πρακτικά. Ε, λέω ότι πρέπει να είναι σώνει και καλά, καταγραμμωμένος ή οτιδήποτε αλλά ε, στο εξωτερικό λένε um, don't tell me what you read tell me what you did mm. και ουσιαστικά θέλουν, προσπαθούν να ξεχωρίσουν την στιγμή και ε, 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 βλέπω το σαν κόφληκτ και στο εξωτερικό να υπάρχει το πράγμα δηλαδή ε, έχω πάει και εγώ, θέατρο, ο κριτική, τρία χρόνια είμαι απλά είμαι ηθοποιός. Ναι, mm. ε, αλλά θέλω να δω και το aftermath. Mm. Θέλω να δω την εμπειρία μου στα χρόνια. Ε, ε, τούτο, ε, το, ε, δηλαδή, όταν, όταν μου το είπε απλά, προσπάθησα και εγώ να σου πω και εγώ το δικό μου, ότι εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολλά πλέον, επειδή έχουμε τόσα πολλά να επιλέξουμε στη ζωή μα. Έχουμε, ε, ξέρει, λίγο σαν τα νοθήνα, όπω τα έχει μπερδευτεί. Ε, προσπαθώ πάντα να, να, να ξεχωρίζω αυτού οι οποίοι είναι, Ξέρεις, υπάρχει ακαδημαϊκό, αλλά υπάρχει και το τεχνικό κομμάτι το οποίο έχει βιώσει ο άλλο. Αλλά θα δώσω ένα παράδειγμα: Ένα γιατρό. Είμαι ο καλύτερο γιατρό του κόσμου. Πώ. Πώ το αποδείξε εσύ το πράγμα ότι είσαι ο καλύτερο γιατρό, ή είσαι ένα πολύ καλό γιατρό, ή ένα καλό γιατρό. Έκανα δύο εχειρήσει και έκανα την πρακτική μου. Λυπάμαι. Έχει άλλους που κάνουν την ημέρα 4, 5, 6, 7 και τώρα είναι 70 χρόνια. Σε υπολόγισε πόσα χρόνια. Έλεγε ότι πρέπει να φτάσει πάνω για να γίνει, αλλά ξέρει, προσπαθώ πλέον στη ζωή να βάζω το μέτρο τη της εμπειρία πλέον. Η... Ή... Ένα άνθρωπο ο είναι τροφολόγο. Θα ήθελα να το δω. Έλεγε να είναι κατάλαβε, αλλά θα ήθελα να δω και το αντίθετο κομμάτι, να πούμε, το, το chips. Mm. Και να μου λέει, Έμα πρέπει να χάσει κιλά. Mm. Κόψε άρα, το φάι. Άρα τούτο που λε, αν καταλαβαίνω καλά, δεν είναι ότι. Γιατί ο καθένα που τελειώνει μια σχολή ή μια ειδικότητα δεν είναι εμπειρό, χρειάζεται να χτίσει πάνω σε τούτο. Αλλά τούτο που λε, εσύ λίγο διαφορετικό. Ότι θέλω άλλο τούτα που λέει να τα κάνει και πράξη. Να τα βλέπω στη ζωή Ακριβώς. του. Ακριβώ. Δηλαδή, αν ο άλλο διατροφολόγο και με με τα θυγινά, και με τα junk food. Ε, Πώ μπορεί να τον εμπιστευτώ. Δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί, Που τούτον έχει να κάνει με τι αξίε του ανθρώπου που αποφασίζει να συνεργαστεί. Ναι. Βλέπει ότι γι' αυτό και το, και, και το, και το κομμάτι την ηγεσία έχει έναν πιο ευρύ ρόλο. Βλέπει ότι τόσο άνθρωπο είναι τούτον που δείχνει, τούτον είναι ή δείχνει κάτι άλλο. Και, πολλά μακριά από τούτον που είναι. Οπότε τούτον που, ψά, που ψάχνει είναι περισσότεροι αθέλει αυθεντικότητα σε τούτο, transparency. Μράβο. Μράβο. Ε, ότι τούτο που βλέπω, τούτο είναι. Και εν τούτο που βλέπω σήμερα στη συζήτησή μας. Ναι. Πρακτικά έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να με βοηθήσει με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω σφαιρικά όχι μόνο τη, τη ST coaching, όχι μόνο τα πλονεκτήματα αλλά και το πότε μπορεί ακριβώς να με βοηθήσει και οι παραπάνω ερωτήσει ήρθαν σε κάτι διάρκεια. Διότι ξεκινήσαν να είναι προσωπικέ ερωτήσει. Και το είναι ένα τρίκ, α το πω εγώ στη δική μου δουλειά. Διότι ο λόγο που βλέπουμε είναι ερωτήσει να είναι μια ζωή, οι ίδιε τι στα κανάγια, αν είσαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο. Και ξέρει, είναι διότι. Ερωτευμένη με τη ζωή είναι μια <laughs> απάντηση, Ναι. Είναι. Ε, ξέρεις, εκτός το ότι είναι χαζοανόητα είναι. Πιστεύω ότι θέλει και σκέψη λίγο να κάτσει να δει τον άλλον στα μάτια και να ξαφνικά να πει τι θέλω εγώ πραγματικά να μάθω από αυτόν τον άνθρωπο. Ε, το φυσικά σημαίνει ότι εν το προ το κοινό, αλλά it's who I am. Mm. Και τούτη ίσω είναι η κοσμοθεωρία του το, το που δεν ονομάζεται podcast, είτε τηλεόραση, είτε ραδιόφωνο. Ε, και ίσω ο λόγο που είμαι εδώ με το κάνω το πράγμα είναι γιατί. Ε, Βγάζω έξω τον εαυτό, το, το, τον εαυτό μου. Ε, Όλε οι ερωτήσει που έγινα σήμερα ήταν γιατί ήθελα εγώ πραγματικά να μάθω όλα αυτά τα πράγματα που αναλύσαμε. Και το τόπο που λέει τώρα, ε, να σου πω δύο εργαλεία που μόλι χρησιμοποίησε σε τούτη την κουβέντα μα: Που ήταν η 100% παρουσία, ήσουν εδώ 100% και το δεύτερο ήταν η αγνή περιέργεια. Pure curiosity. Mm -hmm. Η αγνή περιέργεια του να, να δω τι υπάρχει απέναντι και να το γνωρίσω. Και όταν έχουμε αγνή περιέργεια, αν είμαστε 100% παρόντε, τότε μπορεί να βγει ε, και χωρί επίκριση, χωρί ε, αφαιρέσει expectations συγκεκριμένα, τότε μπορούν να βγουν θαύματα μέσα από μια συζήτηση. <συσχελίδιση>, ναι. Και μέσα από ένα coaching session, σίγουρα. Ε, να σου δώσω μια ιδέα. Να μου πει να ξεκινήσει το δικό σου podcast. Ξέρω ότι πιθανόν να το σκεφτήκε. Είναι λίγο έξω από το comfort zone μου, So what? Φαντάστηκε να με Αλήθεια. Και α τα προηγούμενα 60 κάτι επεισόδια που έχουμε κάνει, δεν ξέρω καν έχουμε κάνει. Εν το προτείνω συχνά, το να σημαίνει κάτι. Έχει ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να γκίφτε για κάποια πράγματα. Έχει ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να μην γκίφτε, αλλά να είναι με αυτά που κάνουν και με αυτά που μπορούν να βοηθήσουν άλλου ανθρώπου. Ε, εγώ πιστεύω ότι επειδή τα αναλύει πάρα πολλά σωστά, εντό crystal clear στο δικό σου το κομμάτι που αμέσω ξέρει τον τρόπο, έχει τον gift για να τα μεταδώσει σωστά. Έχω γνωρίσει αρκετού ανθρώπου που όπως πολλές φορές λέμε, είναι παρομοιού φάσματο, και όπω πολλέ φορέ λέμε, ότι δεν είναι όλοι οι δάσκαλοι. Α πούμε, ένα δάσκαλο μπορεί να είναι με και να διδάσκει μια ελληνικά από ένα απλό μάθημα. Mm. Να μην μπορεί όμω να το παραδώσει σωστά στου 30 ή πόσου μαθητάδε. Mm. Αυτό γίνεται τη στιγμή. Και στο λέω με όλη μου την ειλικρινία ότι ε, έχει ένα, έναν τρόπο πέραν το ότι εκπέμπω μια θετική ενέργεια και βγάζω προ τα έξω κάτι που λέει, έλα να μιλήσουμε για κάτι καλό να βγει προ τα έξω. <οί> Όντω, κάποια πράγματα μπορεί να τα στοχοποιήσει σωστά. Mm. Δηλαδή, ορο, οροποιεί τα με έναν σωστό τρόπο. Mm. Τι πιο ωραίο να έχει το δικό σου κομμάτι που να τα βγάζει κάθε session προ τα έξω. Ξανά, και ξανά, και ξανά. ξανά. Mm. Μπορεί να είναι ηχητικό μόνο πιστεύω ότι ο κόσμο να τον αντρέψει θα βοηθήσει πάρα πολλά ανθρώπου είτε συνεργάζονται μαζί σου που μπορούν να το εύρουν μέσα από την ιστοσελίδα σου ή μέσα τον uh, Spotify Spotify κλπ. Και και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά ότι έχει άλλα. Βελαπόλ μπορεί να είναι φυσικά και on camera, μπορεί να γίνει αν το επιθυμεί κάποια στιγμή αυτό. Ε, Όμω. Βλέπω μόνο θετικό αποτέλεσμα μέσα από αυτό το πράγμα. Μόνο θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, πάρα πολλοί άνθρωποι, όπω και με το βιβλίο, θα αλλάξει πιστεύω ο τρόπο σκέψη του προ το καλό. Να είσαι καλά, Ζανέτο μου. Ε, ευχαριστώ που μου το έτσι λέει. Βάλει μου το έτσι μπροστά στα μου yeah. πράγματα που βλέπω. Take it or leave it. <laughs> Για να μην το ξεχνάμε, ξέρει. Ναι, ναι ε, ε, είναι κάτι που το έχω έτσι στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Ε, mm -hmm. σω να είναι μέσα στα επόμενα. Είχα πράγμα. το στο Δημήτρη Θυμήθηκα σε ποιον το είχα πει. Και λέω ότι σήμερα του προηγούμενου πέντε το είπα ότι αν είσαι ο καθένα μπορεί να κάνει 100 podcasts, ή ότι θέλει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Απλά κάποιε στιγμέ το νιώθω. Ο Δημήτρη ο Ιώκα, ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν η φωνή τη Φόρμουλα 1, ήταν στα πρώτα επεισόδια, νομίζω, κορδά 20 κάτι. Και του είχα πει, Δημήτρη, πρέπει να ξεκινήσει. Αν τα βλέπει το επεισόδιο, γιατί μα βλέπει κάποτε να γελάει, να λέει ρε, άλλη ταρά. Πάλε, αλλά Του έλεγα συνεχώ, Δημήτρη, πρέπει να κάνει. γίνεται μόνο τη φωνή και με τόση ανάλυση. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο είναι gifted. Γifted. Mm. Mm. Και πρέπει να γνωρίσουμε του ανθρώπου που είναι gifted. Ο οποίο. Δεν ε, ξέρω αν έχει τίποτα αγώνα φόρμουλα. Ένα. 1, mm. ναι, έχεις, ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Περνάνε, α πούμε, δύο μονοθέσια δύο ανθρώποι πιλότοι, όπως ονομάζονται στο πιλωτήριο, ξέρω εγώ. Ο, 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 ένας κανονικός πίκερμαν που βλέπω σήμερα, α πούμε, ενώ ήμουν στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ακούει σε έναν περνάει από μπροστά, η και μετά ακολουθεί η οτάδε, προσπερνάει η δεν ξέρω εγώ. Ο Δημήτρη είχε το χάρισμα να παίρνει λόγω τη υπερβολική του αγάπη προ το άθλημα, αλλά και των gifted προσόντων του να κάνει το εξή παίρνει ας πούμε το απλό και το μεταμορφώνει <laughs> στα αυτιά σου. <laughs> Πώς. Έλεγε βλέπουμε να ανηφορίζουν τα δύο μονοθέσια και οι δύο οδηγοί να βλέπουν να κοιτάνε τον ουρανό μπροστά από εκεί που κυβερνούσε το 1963 ο Άιλτον Μάντσεν με αυτή την αλφα ρωμαίο turbo, ξέρω εγώ. Κάθεσαι εσύ. σου perspective, ναι. Τι, Εν εδώ πολλά οι κάτσοι συγχωράμε. Ούτε για κατούριμα να συγχωνέσαι να πάεις. Είσαι σούζα. Τον το πράγμα είναι γκίφτετ. Εγκύφτεται όπω εγκύφτεται ένα ο οποίο ήταν πρόσφατα στο NBA στην Αμερική, να πούμε, μια μαγική φωνή. Πέρα από τον πάσο τη φωνή. <laughs> ή όπω ήταν στι ταινίε, θυμάστε τι δεκαετίε τη ταινία. In a world. Θυμάστε το πράγμα όμω ήταν. Τόσο ανθρώπου επειδή έφυγε μπλόντ, δεν το έχουμε. Αλλάξαν το άλλο. Το εγκύφτεται. Έχει, πιστεύω, τον gift για να μα δώσει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Να είσαι καλά. Σωρή, μακρηγόρη, αλλά. <laughs> ε, πρέπει να το πω. Λοιπόν, ε, έξω αν κρυώσει, εγώ έχω κρυώσει. Και παίρνω το φέρνω το με, το, με τη θερμοκρασία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολλά που ήρθε. Ε, ήταν πάρα πολύ όμορφη συζήτηση, αλήθεια στο λέω. Ε, εύχομαι να σου άρεσε. Εγώ ευχαριστώ. Έτσι, πέρασε γρήγορα η ώρα. Mm -hmm. ήταν, ήταν μια ωραία κουβέντα, εύχομαι και οι άνθρωποι που να την παρακολουθήσουν να πάρουν πράγματα και να μας, να μας στείλουν ό,τι θέλουν, να μας ρωτήσουν. Ναι, ναι, εννοείται. Ε, ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ναι, εγώ σε ευχαριστώ. Δεν ε, ε, ξέρω αν έχει κάτι άλλο που θε να προσθέσει πάνω στη συζήτηση μας. Ε, καλύψαμε έτσι ένα... Μια, ήταν μια όμορφη συζήτηση πάνω σε σε αυτά τα θύματα και όχι μόνο. Δηλαδή, είναι θύμα καν πώ ξεκινήσαμε να σου πω. Θύμα μια φάση που μιλούσα για σχολείο. Εγώ είναι να πρέπει να το ξαναδώ για να. <laughs> <laughs> ναι, καλά, να Εγώ το βλέπω, α πούμε, μετά από λίγε μέρε που έρχεται από τα βεθιά που προτάξω, λέω. Πότε είπα το πράγμα. Ναι, πότε είπα, μιλήσαμε για το πράγμα. «Πού τα είπα, εγώ για να λύσω το πράγμα. Ε, magic. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ κάθε καλό επαγγελματικά, προσωπικά. Ε, μπορεί κάποιο να σε βρει στο www.vasovardhacking.com. Mm -hmm. Μπορεί εκεί να βρει και το βιβλίο μου, μπορεί να το παραγγείλει. Και είμαι σίγουρο να το σε οποιοδήποτε να παρακολουθεί στενά τόσο τη σελίδα αλλά και γενικά, γιατί είμαι σίγουρο ότι θα μα εκπλήσει κάθε χρόνο, είτε με νέα βιβλία, είτε με οτιδήποτε άλλο καινούριο. Να σε καλά, Ζανέτο μου, ευχαριστώ. Και στο επανειδή. Βέβαια, εννοείται. Yeah. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Mm.